διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Ειδησιογραφία, πολιτικός σχολιασμός, ψυχαγωγία, επιμόρφωση. Στο μικρόφωνο από τον διαδικτυακό σταθμό «Η Ροή», μια εκπομπή που λέει τα πράγματα με το όνομά τους, χωρίς φιωριτούρες, χωρίς φτιασιδώματα, γιατί πάντα η αλήθεια σερβίρεται σκέτη. Μας ακούτε κάθε Τετάρτη και Παρασκευή την ίδια πάντα ώρα και το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 210-34-28-676 και τα mail της εκπομπής είναι μικρόφωνο dk@gmail.com και το press.epam@gmail.com. Στο μικρόφωνο ο Απόστολος Ρώσιος, στην επιμέλεια ήχων και μουσικής ο Κώστας Δουρίδας και μαζί μας όπως πάντα ο Γενικός Γραμματέας του ΕΠΑΜ Δημήτρης Καζάκης για την ανάλυση του σχολιασμού της επικαιρότητας, τον οποίο και καλησπερίζουμε. Πριν δώσω όμως το λόγο στον αγαπητό Πρόεδρο, θέλω να δούμε για να εξετάσουμε ένα σοβαρό θέμα που είναι το Κυπριακό, αλλά και οι εξελίξεις με τη γείτονα. Να δούμε όμως ορισμένα πράγματα που τρέχουν στην επικαιρότητα. Για παράδειγμα, έφυγαν οι εκπρόσωποι της Τροϊκάς. Χωρίς συμφωνία μας είπανε. Έτσι λένε και τα ρεπορτάζ. Ωστόσο, όπως μας διαβεβαιώνουν οι κυβερνητικές πηγές, θα υπάρξει εκ του μακρόθεν συζήτηση και αισιοδοξούν ότι θα επέλθει τελικά συμφωνία για την δεύτερη αξιολόγηση. Όμως, πριν να λεκτροφωνεί σε τρεις, έχουμε μια περίεργη εξέλιξη. Συμφώνησαν να συναντηθούν οι υπουργοί Γερμανίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Ισπανίας, Ολλανδίας για να συζητήσουν το ζήτημα της συμμετοχής του ΔΕΤΑΝΙΤΑΦ και την πορεία στο εξής του νέου μνημονίου ή και πώς θα προκύψει το ζήτημα για την Ελλάδα. Και βεβαίως αυτό που είναι ακόμη το πιο περίεργο είναι ότι αυτή η συνάντηση, η συζήτηση θα γίνει χωρίς την παρουσία εκπροσώπου της Ελλάδας. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, το οποίο θέλουμε σε πρώτη ανάγνωση να ρωτήσουμε καταρχήν την εξέλιξη στο ζήτημα της αξιολόγησης, να βάλουμε στην κουβέντα τον Γενικό Γραμματέα του ΕΠΑΜ και να μας πει πώς αντιλαμβάνεται αυτό τις νέες αυτές εξελίξεις. Το πρώτο πράγμα είναι, δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος αν φύγαν όντως. Χθες το βράδυ που πέρασαμε αργά μία η ώρα από το Χίλτον, το Χίλτον είχε φρουρά απ' έξω, πάρα πολύ ισχυρή. Ποιον φυλάγανε? Τον Καραμουρτζούνη? Δεν νομίζω ότι μπορεί να έμεινε πίσω κλιμάκιο για τα περαιτέρω. Δηλαδή για την παραλαβή στοιχείων, γιατί δεν πηγαίνουν πλέον στα Υπουργεία, από όσο ξέρουμε. Υπάρχει ένα σύστημα το οποίο το έχουν οργανώσει και στέλνονται στα iPhones και στα tablets τα στοιχεία απευθείας από το δημόσιο, από τις πηγές του κράτους δηλαδή, τις βασικούς κόμβους λειτουργίας του κράτους. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι, υπάρχει ένα θέμα εδώ το οποίο πλέον ξεπερνάει κάθε όριο. Η ομάδα που θα μαζευτεί δεν έχει καμία τυπική νομοποίηση. Καμία τυπική νομοποίηση. Η ομάδα που θα μαζευτεί για να συζητηθεί τι θα γίνει με το πρόγραμμα της Ελλάδας και αν θα συμμετάσχει ή όχι το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ σε αυτό. Δεν έχει τυπική νομοποίηση. Δεν είναι όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε της Ευρωζώνης. Είναι κάποιες χώρες που μαζεύονται. Οπότε η Ελλάδα δεν δεσμευόταν από τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος προκειμένου να ζητήσει τη συμμετοχή της. Έστω. Δηλαδή, καθυστερεπτία για μένα συζητάτε, τουλάχιστον να συμμετάσχω εκεί. Αυτό τι αποδεικνύει? Αποδεικνύει ότι παρά και ενάντια ακόμη και τις τυπικές υποχρεώσεις ή τις προβλέψεις του Ευρωπαϊκού, των πρωτογενών συνδικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμη και αυτό που έχουν υπογράψει με την Ελλάδα, δηλαδή τις συμφωνίες των θεσμών με την Ελλάδα, όπως λέγονται θεσμών με εισαγωγικά, τα καταπατούν οι ίδιοι. Που σημαίνει ότι η χώρα βρίσκεται σε κατάφορη κατοχή.
κατάφοροι κατοχοί. Δεν τις αναγνωρίζουν καν το δικαίωμα. Πώς να το πούμε, ρε παιδί μου, πώς λένε οι πιτσιρικάδες, το λέγαμε παλιά εμείς, δηλαδή δεν ξέρω αν το λένε τώρα οι πιτσιρικάδες, ξεπαρεού. Δηλαδή, ρε παιδί μου, συζητάς για μένα. Παρείες, δηλαδή, παρείες. Ναι, ναι, δηλαδή δεν συμμετέχει ούτε καν στην παρέα. Γιατί εδώ είναι παρέα. Μια παρέα που μαζεύεται, που βεβαίως κατά τη γνώμη μου έχει, δεν συζητάνε μόνο τα της Ελλάδας, έχουν να κάνουν με την κατάσταση της Ευρωζώνης συνολικά. Ο Υπουργός Εξωτερικών της γαλλικής κυβέρνησης της προάλλες, μόλις πριν μια εβδομάδα, έβγαλε κάτι κραυγές αγωνίας περί ευρώ και Ευρωζώνης και Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εμένα με ανησύχασαν πάρα πολύ, όταν βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι παρά και ενάντια σε κάθε λογική επιμένουν να κρατούν ένα οικοδόμημα ολόκληρο το οποίο καταραίει και πρέπει οπωσδήποτε να το στηρίξουν, σημαίνει ότι θα έχουμε θανάτους. Θανάτους χωρών, θανάτους λαών και όλα αυτά πάμε προκειμένου να στηριχθεί αυτό το πράγμα. Θέλω να βάλουμε λίγο στην κουβέντα μια καινούργια εξέλιξη που, ήταν, που ήρθε, που υπάρχει αυτή τη στιγμή, μάλλον από χθες το βράδυ κυοφορείται. Είναι όπως είχε προγραμματιστεί, την Παρασκευή θα είχε συνάντηση το λεγόμενο, αυτό που λέμε Washington Group. Mm. Και έχει οριστεί για την Παρασκευή. Ευνηδίως διέρευσε αργά χθες το βράδυ στην Deutsche Welle. Το Euro Working Group, μήπως εννοείς. Όχι, όχι, είναι. Έτσι λέγεται. Ναι. Washington Group. Τι Washington Group είναι αυτό, από ποια Washington? Εδώ είναι, είναι μια διευρυμένη σύνθεση προφανώς, η οποία ασχολείται παρατύπως, χωρίς να έχουν θεσμικό ρόλο προφανώς. Ούτε γουστάρουν, ναι. Ναι. Αλλά αυτό όμως ήταν μια τελευταία πληροφόρηση, δηλαδή είχε αναβλήθηκε μέσω της Deutsche Welle, και αυτό ανακοινώθηκε από την Deutsche Welle, που σημαίνει έβαλε δάχτυλο ο ίδιος ο Σόιμπλε, mm-hmm. για να γίνει αυτή η διάλυση. Ναι. Προφανώς δεν έχουν καταλήξει κάποια πράγματα. Και όλα αυτά, για συμμάχους. Όλα αυτά, τι μας δείχνουν, δηλαδή, τι πρέπει να περιμένουμε στην 5η του Δεκέμβρη, παράδειγμα, που είναι το συμβούλιο. Γιατί αυτές τις χώρες, καταρχάς γιατί μαζεύονται αυτές οι χώρες. Μέχρι τώρα βλέπαμε ότι και μόνο η συνάντηση Γαλλίας-Γερμανίας αρκούσε για να χαραχτεί γραμμή. Το έχουμε δει πολλές φορές, ναι. Η συνάντηση των Γάλλων με τους Γερμανούς σε όλα τα επίπεδα, είτε σε επίπεδο Μέρκελ είτε σε επίπεδο υπουργών, ναι. Καθόριζε γραμμή τις παραμονές ενός Eurogroup ή ενός Ecofin και οτιδήποτε. Τώρα γιατί και με αυτές τις χώρες? Κατά τη γνώμη μου φοβούνται πάρα πολύ. Φοβούνται πρώτον, τις 4 Δεκεμβρίου θα έχουμε το δημοψήφισμα στην Ιταλία. Ο Ρέντζι πάει κατά διαόλου. Όταν μιλάμε, πάει κατά διαόλου. Παρεμπιπτόντως, έχει σηκώσει πολύ τους τόνους κατά της Ευρώπης. Βέβαια. Έχει αποσύρει την Ευρωπαϊκή Σημαία από τις εμφανίσεις της. Είναι η δεύτερη κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση που το κάνει αυτό. Η πρώτη ήταν η πολωνική. Η καινούργια πολωνική κυβέρνηση, αφαίρεσε από τις δημόσιες εμφανίσεις, εκεί που βγαίνει ο πρόεδρος, ο πρωθυπουργός, οι υπουργοί και δίνουν τις εντεύξεις, αφαιρέθηκε η Ευρωπαϊκή Σημαία. Η σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, το έκανε και ο Ρέντζι το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αλλά αυτό το έκανε όταν έβλεπε να καταραίει η δημοτικότητά του και ιδιαίτερα η πρότασή του για το δημοψήφισμα. Νομίζω θα πάθουμε τέτοια πανελευθερία και αυτό θα στοιχήσει πάρα πολύ στην Ιταλική οικονομία, καθότι εκτεθειμένη καθώς είναι, θα είναι εύκολο θύμα για τους κερδοσκόπους. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή λειτουργούμε στην παγκόσμια οικονομία, λειτουργούμε με βάση τα ένστικα των κερδοσκόπων. Λοιπόν, θα πέσουν πάνω τους, θα διανύσουν. Ξέρουν ότι το τραπεζικό του σύστημα είναι κατά διαόλου. Πώς θα γίνει αυτό, γιατί αυτό είναι λίγο. Είναι εκτεθειμένη η οικονομία. Οι ιταλικές τράπεζες είναι ανοιχτές. Και ιδιαίτερα οι λεγόμενες τράπεζες αποταμιευτικές, όσες έχουν απομείνει ακόμη. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Η Ιταλία δεν έχει ούτε κεντρική τράπεζα για να την υποστηρίξει. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν επεμβαίνει γιατί δεν έχει αφενός τη δυνατότητα. Και αφετέρου οι Γερμανοί πιέζουν για bail-in στις ιταλικές τράπεζες. Το λεγόμενο κούρεμα κατά δύο, δηλαδή. Ναι. Από τα μέσα ή ομολόγων ή οτιδήποτε. Ναι. Λοιπόν, και υπάρχει θέμα. Πώς ακριβώς θα υποστηρίξει τις τράπεζες του ο Ρέντζι? Και φοβάται ότι μετά τις 4 Δεκεμβρίου, στο δημοψήφισμα που θα πάθει τη λαχτάρα της ζωής του, λοιπόν, θα ξημερώσει μια μέρα σαν για αυτή που έφερε την Deutsche Bank στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Ή κάτι αντίστοιχο που συνέβη με τη Βρετανία. Αλλά η Βρετανία έχει δική της κεντρική τράπεζα. Έχει 28 χώρες δίπλα της. Δεν εννοώ της κοινοπολιτείας, δεν εννοώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι, παραπάνω είναι η κοινοπολιτεία. Οπότε και μια δυνατή οικονομία που μπορεί να υποστηριχτεί ή να αντέξει την κάθοδο
της λίρας, βρετανικής λίρας. Η Ιταλία. Από την άλλη μεριά η Ισπανία έχει πάει κατά διαόλου. Δεν πέτυχε κανέναν δημοσιονομικό στόχο. Δεν τις βάλανε μέτρα, δεν τις επιβάλανε καινούριο μνημόνιο, για να μην ενταθούν, όπως είπαν οι ίδιοι, να μην ενταθούν τα αντιαιέ αισθήματα στον Ισπανικό λαό. Την ίδια ώρα όμως συζητάνε για πρόστιμο. Να τις βάλουν πρόστιμο. Δηλαδή θα βυθίσουν ακόμη περισσότερο την Ισπανική οικονομία. Και οι τράπεζες φυσικά εκεί πέρα και εκεί είναι εκτεθειμένες πάρα πολύ. Όλα τα υπόλοιπα είναι κολοκύθια. Και την ίδια ώρα, πρόσεξε, το καινούργιο στοιχείο που έχει φέρει το Brexit αλλά και η κατάσταση συνολικά στην Ευρωζώνη είναι ότι σιγά σιγά, οριακά μεν, αλλά το κόστος δανεισμού για τις μεγάλες οικονομίες ανεβαίνει. Και αυτό είναι δείκτης κινδύνου. Τι σημαίνει κόστος δανεισμού? Δηλαδή τα επιτόκια αρχίζουν και ανεβαίνουν όταν δανείζονται τα κράτη. Ναι. Και βεβαίως όταν μιλάμε για τη Γερμανία, αντέχει ακόμη. Για πόσο είναι ένα ζήτημα. Ναι, έχει ζητήσει ο Ιταλός Πρωθυπουργός παρέμβαση οικονομική, δυναμική οικονομική παρέμβαση της Γερμανίας για την ανάπτυξη της Ευρωζώνης. Βεβαίως. Ναι, αλλά αυτό θα την αποδυναμώσει την ίδια τη Γερμανία, ενώ αυτή τη στιγμή συσσωρεύει η Γερμανία για να μπορέσει να αντέξει ενδεχόμενες και μεγάλες μεταβολές. Αυτό το πράγμα θα την εκθέσει πάρα πολύ στην κρίση. Αυτή τη στιγμή έχουν δημιουργήσει ένα τέρας που λέγεται κερδοσκοπία αγορών. Αυτή η κερδοσκοπία αγορών τρέφεται από θύματα. Είναι ένα είδος ιένας. Σε φυσιολογικές συνθήκες, αυτού του τύπου οι κερδοσκοπικές επιθέσεις είναι αυτό που λέμε καθαρίζουν την αγορά από τα πτώματα για να προχωρήσει μπροστά η αγορά. Αλλά στα μεγέθη που έχουν φτάσει οι αγορές και τα επίπεδα κερδοσκοπίας που έχουν φτάσει πλέον είναι αυτοεκπληρούμενες προφητείες. Δηλαδή, μόλις σε βάζουν στο στόχαστρο, πώς θα το πω, την παραμικρή αδυναμία σε ξεσκίσανε. Λοιπόν, αυτό το πράγμα ψάχνουν τώρα. Ψάχνουν να βρούνε πού είναι η αδυναμία σου. Και μόλις εμφανιστεί μια αδυναμία, μπορεί να ξεσκίσουν μια χώρα σαν τη Γερμανία. Εδώ παραλίγο να τσακίσουν την Deutsche Bank, που η Deutsche Bank είναι περίπου σαν τη Γερμανία, δηλαδή από άποψη οικονομικής επιφάνειας. Λοιπόν, γι' αυτό φοβούνται, τρέμουν σαν τρελοί. Η Αμερική δεν θα τους υποστηρίξει. Μα η Αμερική δεν έχει όφελος, δηλαδή δεν θα έχει ζημιά από μια τέτοια εξέλιξη? Όχι. Όχι, δεν θα έχει ζημιά, διότι έχει, δεν θα έχει απαραίτητα να δεν θα έχει ζημιά. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν είναι ξεκαθαρίσει το τοπίο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουμε ένα πρόεδρο ο οποίος μιλάει με ποιους παραδοσιακά καπιταλιστικούς όρους, δηλαδή μια επιστροφή περισσότερο στις παραδοσιακές αγορές τοποθετήσεις κεφαλαίων, όπως είναι τα ακίνητα, όπως είναι οι υποδομές, σε τέτοια πράγματα. Δεν τον ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή να ρίξει το βάρος του στις χρηματαγορές. Τώρα δεν ξέρω τι ισορροπία θα βγει από αυτή την ιστορία. Όπως και να έχει όμως, δεν μπορεί να περιμένει η Ευρωζώνη πότε θα βγει η ισορροπία στο... για τον Τραμπ. Σωστά, ναι. Γι' αυτό είναι και ο πανικός. Από την άλλη μεριά έχουν μια Ελλάδα που τα έχει φτύσει για να μην πω τίποτα. Χειρότερο και δεν μπορεί να την κρατάνε στην επιφάνεια μια ζωή. Αυτή τη στιγμή την κρατάνε. Είμαστε, πώς θα το πούμε, είμαστε κάτω και μας έχουν βάλει ένα καλαμάκι στην επιφάνεια και ρουφάμε αέρα. Αυτό είναι. Δηλαδή αυτό θέλω, μήπως υπάρχει κάποια σύνδεση με την αναβολή του Mini Eurogroup της Παρασκευής, μήπως υπάρχει κάποια σύνδεση σε αυτό? Εγώ νομίζω ότι πρέπει να έχει άμεσα σχέση με την όλη κατάσταση εδώ πέρα, που βεβαίως είναι το πρόβλημα της Ελλάδας είναι πολύ σημαντικό. Και ενδεχομένως αυτό το πράγμα θα περιμένουμε βέβαια να δούμε, γιατί αυτές οι αναβολές και αυτού του τύπου της συζητήσεις με τις μεγάλες οικονομίες παραπέμπουν σε ριζικές λύσεις. Για τα ζητήματα. Εμένα μου μυρίζει πολύ πιο έντονο πλέον μετά από αυτά τα πράγματα και με τα γεγονότα που θα δούμε με τον Ερντογκάν, γιατί συνδέονται με αυτά, πλέον το δεύτερο νόμισμα. Δηλαδή φοβάμαι ότι είναι πιο κοντά από ό,τι ήταν πριν μια εβδομάδα. Να το συζητήσουν δηλαδή πιο κοντά, γιατί το συζητάνε οι μεγάλες οικονομίες, που σημαίνει ότι ίσως να πάνε σε μια λύση 2 ευρώ ή 2 ζωνών ή 3 ζωνών, των μεγάλων οικονομιών και των μικρών οικονομιών. Βοράς και νότους, δηλαδή. Ναι. Λοιπόν, και να προσπαθήσουν να βρουν κάποιες διευθύνσεις τέτοιες. Πάρα πολύ δύσκολο και εξαιρετικά επικίνδυνο για όλες τις χώρες. Για μας ήταν καταστροφικό, δεν το συζητάμε. Για ποιο λόγο? Για παράδειγμα, πολλοί λένε, και είναι αρκετοί αυτοί, ξαναμπαίνουμε πάλι στη ζήτηση αυτή του διπλού νομίσματος, αλλά επειδή υπάρχει αυτή η ομίχλη πέριξ του διπλού νομίσματος, ακούμε από πολλές πλευρές ότι γιατί δεν είναι καλά, μια χαρά είναι, εδώ θα έχουμε ένα δικό μας νόμισμα με το οποίο θα συναλλασσόμαστε, θα έχει
θα μπορούμε να κάνουμε ανάπτυξη και λοιπά, και έξω θα έχουμε την... Δεν θα είναι έξω, είναι μέσα. Λειτουργεί στην οικονομία μέσα, θα λειτουργήσουν δύο, στις εσωτερικές συναλλαγές δηλαδή, δύο νομίσματα, τουλάχιστον δύο. Εντός της Ελλάδας δύο νομίσματα. Δύο νομίσματα, τουλάχιστον δύο. Γιατί σε αυτή την περίπτωση, με συγχωρείτε, πάρα πολλοί κόσμος θα πάει να τοποθετήσει τα χρήματά του ή θα φροντίζει να έχει τοποθετήσει χρήματα στα δολάρια. Και τότε θα κινείται το δολάριο σε τρελούς. Και μάλιστα τώρα που ανεβαίνει το δολάριο, ναι, συμφέρει και πέφτει το ευρώ. Ναι. Συμφέρει. Υπάρχει μετακίνηση χρημάτων από το ευρώ προς το δολάριο. Mm-hmm. Λοιπόν, άρα θα έχουμε τυπικά δύο, ενδεχομένως παραπάνω. Δηλαδή θα λειτουργήσουν και άλλα νομίσματα μέσα στην οικονομία. Για παράδειγμα. Πώς θα γίνει αυτό, για να είναι κατανοητό? Είναι πολύ απλό. Πες ότι στις παραμεθόριες περιοχές σου δίνουν αυτό το γκέουρο. Σαν παράλληλο νούμερο, νόμισμα. Το νόμισμα, το αυτό που έχει προτείνει και ο κ. Παπαδημητρίου. Ο Υπουργός Οικονομίας. Ο Υπουργός Οικονομίας, ναι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα. Στις ΣΕΡΕΣ, όταν λέω στις ΣΕΡΕΣ, θα εξηγήσω για ποιο λόγο. Α, σου δώσουν τον γκέουρο κτλ. Λοιπόν, για ποιο λόγο εσύ να κινείσαι με τον γκέουρο? Για ποιο λόγο? Όταν θα προσπαθήσεις τα ευρώ σου να πας στη Βουλγαρία, να τα μετατρέψεις σε βουλγαρικό λέβα και αυτό να το χρησιμοποιήσεις. Γι' αυτό θα έχει μεγαλύτερη αξία από τον γκέουρο. Θα είναι πιο σταθερό, είναι κρατικό νόμισμα. Άρα δηλαδή τι θα προσπαθήσει να κάνεις τα γκέουρο σε ευρώ πάλι? Ναι, δηλαδή η Μακεδονία και η Θράκη θα κινείται με βουλγαρικό λέβα ή ενδεχομένως με τουρκική λίρα. Ναι, γιατί τη συναλλακτική είναι αξία είναι, δηλαδή. Ακριβώς, έχει μεγαλύτερη, πώς να το πούμε, η αγοραστική, αγοραστική ικανότητα. Ναι, αυτό το απέναντι στον γκέουρο. Θα υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Λοιπόν, και είναι και φυσιολογικό. Η μαύρη αγορά θα σπάσει κόκαλα. Αυτό δεν θα έχει ισοτιμία, δεν θα έχει ισοτιμία. Ό,τι και ισοτιμία να αποφασίζεται κεντρικά, δεν υπάρχει περίπτωση να υπακούσει η αγορά. Γιατί η αγορά έχει τους δικούς της κανόνες, είναι ελεύθερη. Ελεύθερη με την έννοια είναι αρρύθμιστη. Η αγορά με αυτή την έννοια δεν ρυθμίζεται από πουθενά. Και ιδιαίτερα όταν βρίσκεσαι σε ελεύθερη πτώση. Όταν βρίσκεσαι σε ελεύθερη πτώση και ο άλλος δεν ξέρει τι του ξημερώνει αύριο, δεν είναι δυνατόν να. Θα έχουμε τα φαινόμενα μαυραγωρητισμού που είχαμε στο νόμισμα που είχαμε στην παλιά ναζιστική κατοχή. Το ίδιο είναι. Όποιος είχε χρυσές λίρες ήταν πλούσιος. Ναι, αν έχουν όμως κλειδώσει την ισοτιμία ένα προς ένα παράδειγμα, δεν έχει καμία σημασία. Δεν έχει καμία σημασία. Αυτό το πράγμα, γιατί στην πράξη καθορίζεται η ισοτιμία όταν ο άλλος θα πάει να αγοράσει αυτά που χρειάζεται. Και αν μπορεί να τα αγοράσει. Σου πει ο άλλος, εγώ δεν σου πουλάω, ρε φίλε. Γιατί εγώ τον προμηθευτή μου θα τον πρέπει να τον πληρώσω σε ευρώ. Πώς θα τον πληρώσω? Από πού και ως πού? Δεν τα δέχεται αυτά. Η τράπεζα δεν θα τα δέχεται. Και ο λόγος που δεν τα δέχεται, θα τα δέχεται μια συγκεκριμένη ισοτιμία πάρα πολύ χαμηλή, γιατί και αυτή έχει ανοίγματα σε ευρώ. Αυτή τη στιγμή οι τράπεζες χρωστάνε πάνω από 120-130 δισεκατομμύρια. Λοιπόν, μισό λεπτό, υπάρχει ένα θέμα εδώ. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα θα είναι μια συμπίεση τρομακτική. Δεν υπάρχει δυνατότητα σε αυτές. Δεν βάζεις διπλό ή τριπλό νόμισμα, ιδιαίτερα σε οικονομίες που είναι σε ελεύθερη πτώση. Για να την παραβάλω λίγο τώρα την πρόταση του ΕΠΑΜ πάνω σε αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή, ποια είναι η διαφορά αυτό που πρεσβεύει το ΕΠΑΜ που λέει το νόμισμα το εθνικό? Το πρώτο πράγμα. Πάλι θα έχουμε ευρώ και εθνικό νόμισμα. Όχι. Το πρώτο πράγμα είναι ότι οι νομισματικές αρχές τις ελέγξεις εσύ. Ναι, μα στο γκέωρο για παράδειγμα δεν θα τις ελέγχω. Όχι. Γιατί? Όχι, το ελέγχει το ευρώ. Η Ευρωζώνη. Μα αφού θα μου δώσουν το δικαίωμα να εκδώσω νόμισμα. Ναι, θα σου δώσουν αυτή το δικαίωμα. Και αυτοί θα κανονίζουν την δική σου κυκλοφορία. Όχι, δεν είναι μόνο πώς θα κόβεις, μπορεί να κόβεις ελεύθερα. Το θέμα είναι ότι από τη στιγμή που σου ελέγχουν το σκληρό συναλλάγμα, δηλαδή το ευρώ, ό,τι και να κόβεις εσύ, θα είσαι υποχρεωμένος να προσδιορίσεις με βάση το ευρώ. Δηλαδή, με βάση αυτά που έχω σε ευρώ, τις υποχρεώσεις μου σε ευρώ. Αφού έχω υποχρεώσει ευρώ, είτε είμαι επαγγελματίας, είτε είμαι τράπεζα, είτε είμαι επιχείρηση. Και τώρα έχουμε εθνικό νομίσμα που κάνουμε εμείς. Μπράβο. Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα τι γίνεται. Εμείς τις μόνες υποχρεώσεις που έχουμε είναι στο εξωτερικό ισοζύγιο. Στο εξωτερικό ισοζύγιο, το οποίο συνδέεται με συνάλλαγμα, με συναλλαγματικά αποθέματα. Ναι. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, τα συναλλαγματικά αυτά αποθέματα όμως δεν είναι απαραίτητο να είναι σε ευρώ αφενός. Και δεύτερον, έχει να κάνει με τη συνολική οικονομία, με τη συνολική κίνηση οικονομίας. Στις εσωτερικές συναλλαγές δεν θα υπάρχει άλλο νόμισμα. Δεν θα επιτρέπεται άλλο νόμισμα. Ούτε θα επιτρέπεται η ελεύθερη εισαγωγή άλλου νομίσματος. Δεν θα επιτρέπεται. Θα έχει μόνο όπως ήταν στην παλιά δραχμή. Δηλαδή θα προστατεύεται το νόμισμα. Μάλιστα. Λοιπόν, όπως θα προστατεύεται και η οικονομία. Δηλαδή η κίνηση κεφαλαίων δεν θα είναι ελεύθερη. Θα είναι ελεγχόμενη.
και τι θα φεύγει και τι θα μπαίνει. Και μάλιστα με ταυτότητα. Γιατί βεβαίως μας ενδιαφέρει και τι σοκ κεφάλαια είναι αυτά. Δηλαδή από πού προέρχονται, τι είναι αυτά, άμα είναι εγκληματικά. Θα υπήρχε, θα υπάρξει ένα capital control κατά κάποιο τρόπο. Τώρα ναι, είναι capital control. Αυτό που λέμε εμείς είναι capital control. Δεν είναι αυτό capital control που κάνουν αυτοί στις τράπεζες. Τώρα επιστημονικά λέγεται τραπεζικό moratorium. Είναι ένα moratorium διαδικασιών, τραπεζικών διαδικασιών που έχουν ανασταλεί. Γι' αυτό το λέγεται moratorium. Μάλιστα. Σωστά. Το λένε capital control, κοροϊδεύουν τον κόσμο. Στην πραγματικότητα τι είναι. Περιορίζεται η δραστηριότητα, η τραπεζική δραστηριότητα στον ΚΙΣΕ. Ποιον πλήττει αυτό που έχει ανάγκη τον ΚΙΣΕ? Το συναλλασσόμενο. Το συναλλασσόμενο που είναι ο καταθέτης και κατά κύριο λόγο ο επαγγελματίας και ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας. Αυτό είναι. Γιατί οι πολυεθνικές έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς κεφαλαίακους και κινούνται και στο εξωτερικό. Οι πολύ μεγάλες εταιρείες. Αν και κάποια που εξαρτάται την εσωτερική αγορά και όσο μεγάλη και να είναι, έχει προβλήματα. Λοιπόν, εμείς δεν λέμε τέτοια πράγματα. Με κανέναν τρόπο. Λέμε προστασία στον παραγωγό, προστασία της οικονομίας ώστε να μπορεί να κινείται μόνο ένα νόμισμα και να εξαρτάται από την απόδοση της οικονομίας. Πάει καλά η οικονομία, πάει καλά το νόμισμα. Δεν πάει καλά η οικονομία, δεν πάει καλά το νόμισμα. Δηλαδή, πάλι ας πούμε δεν έχει σχέση με το πόσο θα κόβεις εσύ. Θα κόψεις και εγώ 3 εκατομμύρια. Όχι, έχει να κάνει με το γεγονός. Δεν θα έχεις πληθωρισμό μετά. Όχι. Ο πληθωρισμός υπάρχει μόνο όταν η οικονομία δεν μπορεί να παράξει αντίστοιχα με την αγοραστική δύναμη που υπάρχει στον πληθυσμό. Αυτό έχει παραγωγή. Εκτός βεβαίως και αν έχεις καρτέλι trust στην οικονομία. Οπότε επιβάλλονται υψηλές τιμές επειδή ακριβώς υπάρχουν συμφωνίες σε καρτέλι trust. Όπως το βλέπουμε κατά καιρούς. Βεβαίως. Όπως συμβαίνει και στην Ελλάδα σήμερα. Ναι. Είναι κατοπιλωμήνια. Πολλοί κλάδοι, σχεδόν όλοι, έχουν καρτελοποιηθεί ή υπάρχουν trust. Συμφωνίες δηλαδή για υψηλές τιμές που παρά το γεγονός ότι έχουμε σοβαρό πρόβλημα στην οικονομία δεν πέφτουν. Ναι. Άρα λοιπόν για να πάμε ξανά στο προηγούμενο θέμα με αυτό που λέγαμε για την χρησιμοποίηση του γκέωρο κλπ. Στην περίπτωση δηλαδή αυτού του διπλού νομίσματος έχουμε τάσεις εξαθλίωσης ουσιαστικά, αν κατάλαβα καλά, ναι. Μετά από λίγο διάστημα. Ναι, ταχύτατη. Και αυτό θα έγκυται, δηλαδή θα προκληθεί από την διαρκή υποτιμητική κατάσταση του νομίσματος το οποίο δεν θα έχει αντίκρισμα. Δεν θα έχει αντίκρισμα ούτε στη δουλειά τη δική σου, ούτε σε επενδύσεις της οικονομίας, ούτε πουθενά. Απλά θα διευκολύνει την υποτίμηση της ελληνικής οικονομίας. Θα την επιταχύνει. Αυτό δηλαδή τώρα, γιατί θέλω να τα κάνω μια αντιπαραβολή. Αυτό είναι στο πίσω μέρος του κεφαλίου τους, αυτό που σου λένε να σου βάλω το δεύτερο νόμισμα. Μάλιστα. Να βρεις δουλειά. Γιατί του σου λένε. Ναι. Θα σου βάλω εγώ το δεύτερο νόμισμα. Οπότε θα κοστίζει πολύ λιγότερο στον επενδυτή. Ο επενδυτής θα έχει να κάνει επένδυση επειδή εσύ του κοστίζει μπυρ παρά. Και θα σου κάνει την. Δεν λειτουργεί έτσι το σύστημα. Γιατί άμα λειτουργούσε έτσι, τότε η Βουλγαρία θα πρέπει να ήταν από τις κορυφαίες οικονομίες. Τις κορυφαίες οικονομίες του κόσμου. Εφόσον είναι τόσο φθηνή. Η Αλβανία, ψάχνουμε μακριά, σήμερα συζητάγαμε γιατί η Αλβανία είναι πώς το λένε, 8 ευρώ το δεκάωρο, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, το μεροκάματο. Λοιπόν, με συγχωρείτε, γιατί θα γίνει ο παράδεισος. Θα ήταν εκεί των επενδύσεων. Γίνονται τέτοια πράγματα. Όχι. Μάλιστα, πρόσφατα στην Αλβανία, που βέβαια δεν υφίσταται κράτος εκεί, μιλάμε. Μα εκεί τα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει σε αναπτυξιακή τροχιά κλπ. Είναι και η τελευταία του αναπτυξιακή έτσι, το στήριγμα, το αναπτυξιακό ας πούμε, που έχουν κάνει στην Αλβανία, επέτρεψαν σε κάθε οικογένεια να έχει 50 ρίζες χασίσα. Ναι, ελεύθερα, νόμιμα, για να μπορούν να συμπληρώνουν το εισόδημά του. Το οποίο πουλιέται σε ιταλικές εταιρείες. Αυτό είναι υπαρκτό, είναι αστείο. Όχι, είναι πραγματικότητα. Δώσαν το δικαίωμα, το συζητάνε και εδώ. Ο ΓΚΑΠ μας το φέρει, θυμάσαι. Τα γλαστράκια με αυτό για προσωπικές χρήσεις και ιστορίες. Εκεί το πάνε ανοιχτά. Πράσινη ανάπτυξη. Πράσινη ανάπτυξη. Και μαρουλόφυλλα. Λοιπόν, εκεί το κάνανε νόμο. Και σου λένε μέχρι 50 ρίζες έχει δικαίωμα κάθε νοικοκυριό. Γιατί είναι ανθεκτικό φυτό. Έχει πολλαπλές οδιές και δυνατότητα. Είναι είναι από την αρχαιότητα. Το ξέρουμε ότι είναι το φυτό του φτωχού. Ακριβώς για αυτό το λόγο. Γι' αυτό και υπάρχει και στη Λατινική Αμερική που έχει 4 οδιές στον χρόνο. Ναι, μα έχει επιτραπεί τώρα. Με βάση τον νόμο, επιτρέπεται η καλλιέργεια για βιομηχανικούς σκοπούς κλπ. Βεβαίως. Αλλά με οργανωμένη και ιστορία. Ναι. Εκεί πέρα του λες 50 ρίζες. Αυτό είναι το γνωστό δηλαδή που στρίβουμε αυτό το πράγμα. Ναι. Και έρχονται όλοι οι Ιταλοί ανάρπαστο.
Α, γι' αυτό έχει αύξηση του τουρισμού της Ιταλίας. Βεβαίως. Λοιπόν, και με αυτά θα. Α, και αυτό ανάπτυξη είναι. Έτσι. Ναι, στο πλαίσιο της πράσινης. Βεβαίως. Πράσινη είναι. Με αυτά θα φτάσουμε στο πρώτο μέρος, στο πρώτο διάλειμμα, το σημερινό. Θα κάνουμε μια μουσική ανάσα και επανερχόμαστε. Επιστρέψαμε πάλι στην εκπομπή, στο μικρόφωνο. Το τηλέφωνο της επικοινωνίας, ξαναλέμε, είναι 210-34-28-676 για παρατηρήσεις, σχόλια και οτιδήποτε άλλο θέλετε να στείλετε στην εκπομπή. Είμαστε εδώ 35-40 λεπτά μετά τις 2 και συζητάμε το θέμα, είχαμε πει προηγουμένως για το θέμα, μιας και αναφέραμε στο θέμα της Αλβανίας, να μείνουμε λίγο στην Αλβανία, γιατί θεωρώ πως τα τελευταία γεγονότα που έχουν σχέση με τα εθνικά μας ζητήματα έχουν ένα σοβαρό ενδιαφέρον, όχι μόνο για να σχολιαστούν αλλά και να μας ανησυχήσουν, θα έλεγα. Τι συνέβη? Έχουμε τον Πρωθυπουργό της Αλβανίας να θέτει ευθέως πλέον επισήμως ζητήματα που για μας όχι δεν υφίσταται, αλλά δεν υπήρχαν για χρόνια. Παράδειγμα το θέμα των Τσάμιδων, και επιπλέον να θέτει ζητήματα, δηλαδή που έχουν σχέση με διεκδίκηση ζωτικού χώρου της Ελλάδας. Γιατί όταν σου λέει ότι όταν θα κάνετε έρευνες για πετρέλαιο στο Ιόνιο, πρέπει να έχουμε και γνώση κι εμείς. Ναι. Αυτό νομίζω ότι είναι... Ξεπερνάει τα εσκαμμένα κατά πολύ. Από την πλευρά της δική μας έχουμε μια χλιαρή αντίδραση. Έχουμε μια επικοινωνία του Πρωθυπουργού, κάτι ψέλησαν εν πάση περιπτώσει στην... Επίσημο ο κύριος Κοντζές έχει αναγγείλει ότι έχει μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, χωρίς να ξέρει κανένας τι είναι αυτά τα μέτρα, να μην έχει ζητηθεί στη Βουλή τίποτα, να μην ξέρει κανένας. Μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης με την Αλβανία, μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης με τα Σκόπια, μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης με τον Ερντογκάν. Δηλαδή, άμα είναι τέτοια τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, επειδή αν τους τα δίνουμε καλύτερα να τους δίνουμε και το κλειδί να τελειώσουμε, ας πούμε. Άμα είναι έτσι. Δηλαδή, σε αυτή την περίπτωση, πώς μπορεί να. Πώς προδιαγράφεται το μέλλον τουλάχιστον σε αυτό το. Σε αυτό το. Την δυτικό-βόρεια πλευρά, ας πούμε, της Ελλάδας. Από τη στιγμή που προκαλούν με τέτοια τρόπο κυριαρχικά δικαιώματα, ένα κράτος όταν προκαλεί ένα άλλο κράτος γειτονικό στα ζητήματα κυριαρχικών του δικαιωμάτων και μάλιστα επί της ουσίας, σημαίνει ότι έχει μετρήσει την ισχύ, το ισοζύγιο ισχύος, και έχει βρει ότι ο άλλος είναι ευκόλος αντίπαλος. Δηλαδή μας θεωρούν εντελώς εύκολο αντίπαλος, τελείως. Χωρίς ούτε ένα μέτρο αντίδρασης. Ναι, και εδώ δεν έχει να κάνει με το τι στρατηγική ισχύ έχει η Ελλάδα. Έχει να κάνει με το τι πολιτική, οικονομική και γεωστρατηγική ισχύ έχει η χώρα. Στη διπλωματική φαρέτρα, σε πολιτικά επιχειρήματα. Έτσι, διπλωματικά λοιπόν, επιχειρήματα. Είναι μηδεν, έχουμε εκμηδενιστεί. Για να βλέπεις, μέχρι και η Αλβανία. Όχι η Αλβανία, ο Αλβανός. Λοιπόν, να σου θέτει ζητήματα σημαίνει ότι, γιατί από ό,τι ξέρω, η Αλβανία δεν έχει θέσει ποτέ ζητήματα, με εξαίρεση την υπόθεση του Κωσόβου, που και εκεί ήταν το ΝΑΤΟ πίσω, αλλά και δεν ήταν και επίσημη απέτηση της αλβανικής κυβέρνησης, ήταν συμμοριών που είχαν δημιουργηθεί από το ΝΑΤΟ, γνωστό, ο Τσεκάδας και η Ισπανία κτλ. Αλλά επίσημα να θέτει ζητήματα τώρα η αλβανική κυβέρνηση δεν έχει ξαναγίνει από το 18 που ιδρύθηκε η Αλβανία. Δηλαδή, γι' αυτό και οι διπλωμάτες τη λέγανε τον απόπατος της Ευρώπης, τη λέγανε πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τη λέγανε απόπατος της Ευρώπης. Και πιο καλλιτεχνικά, τη λέγανε ο βραχόκηπος της Ευρώπης. Μάλιστα, ο Βίκτορ Εμμανουέλ, ο αυτοκράτορ επί Μουσολίνη, όταν κατέλαβε ο Μουσολίνη την Αλβανία μια νύχτα, του λέει: καλά, τι πήγες να καταλάβεις, το βραχόκηπο της Ευρώπης, τι δουλειά έχουμε εμείς τα κατσάβραχα, η Ιταλική Αυτοκρατορία, ας πούμε. Τέτοια εκτίμηση είχαν. Λοιπόν, αυτή την Αλβανία που την έχουν ισοπεδώσει, κυριολεκτικά την έχουν ισοπεδώσει, και δεν έχει να κάνει με το αλβανικό λαό προς Θεού, έτσι. Έχει να κάνει με το πώς συμπεριφέρονται οι μεγάλες δυνάμεις και πώς. Αυτή σου θέτει θέμα. Σημαίνει ότι από άποψη ισχύως, γεωστρατηγικής, πολιτικής και οικονομικής ισχύως, είσαι μηδέν, για να μην σου πω κάτω από μηδέν. Αυτό το πράγμα εκτιμούν αυτοί. Γι' αυτό και σου βάζουν. Που σημαίνει τι? Ότι θα συνεχιστεί αυτό. Και θα κλιμακωθεί. Αυτό όμως θέλω να εξηγήσουμε λίγο
το τελευταίο που έχει βάλει, γιατί θεωρώ πως δεν υπήρχε αυτό το ζήτημα, όχι των τσάμιδων, αυτό με το θέμα των γεωτρήσεων και των διεκδικήσεων περιοχής ισοτικού χώρου του Ιωνίου Πελάγους. Mm-hmm. Αυτό πώς προέκυψε τελικά, τελευταία, δηλαδή. Δεν ξέρω πώς προέκυψε, γιατί το βάλανε πιο κάτω την Πρέβεζα. Γιατί να το βάλουν στο ζήτημα μέχρι το ύψος της Πρέβεζας, μπορεί να το θεωρεί, δεν είναι λογικό, δεν έχει βάση πουθενά, αλλά άμα θεωρείς, ας πούμε, ότι πώς το λένε, η αρχαία Αλβανία, η μεσαιωνική Αλβανία έφτανε μέχρι την Πρέβεζα, ας πούμε. Αυτό που λένε μεγάλη Αλβανία, δηλαδή, ναι, ο χάρτης. Η μεσαιωνική, όπως τουλάχιστον αυτή την αντιλαμβάνονται. Λοιπόν, ήταν μέχρι την Πρέβεζα, σου λέτε, αλλά δεν είναι όμως έτσι. Έτσι, λοιπόν. Σου βάζουν ζητήματα για το κατάκολο, δηλαδή όλο το Ιόνιο. Σου βάζανε ζητήματα για τα στενά που υπάρχουν με τα νησιά, στην Κέρκυρα και τα λοιπά. Εξανάγκασαν τέλος πάντων να καταργηθεί ναυτικό φυλάκιο ακριβώς βόρεια της Κέρκυρας, που φύλασε το ναυτικό διάβλο. Δηλαδή, με συγχωρείς, δηλαδή. Εάν είναι, παιδιά, απέναντι σε μια Αλβανία που την έχουν καταστρέψει, που την έχουν ισοπεδώσει, που την έχουν κάνει αυτά που την έχουν κάνει, να είσαι τελείως χωρίς κανένας είδους πολιτική, οικονομική, γεωστατική άμυνα. Στο ΝΑΤΟ ανήκει στο ΝΑΤΟ ολοκληρωτικά η άμυνα της χώρας. Ναι. Έτσι. Και μάλιστα το ΝΑΤΟ μιλάει για ασφάλεια, όχι για άμυνα πλέον. Λοιπόν, εμείς γιατί είμαστε στο ΝΑΤΟ? Για να μας βάλει οράμα, πώς τον λένε, το ζήτημα του τσάμιδων. Γιατί είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Ναι, φέρει τώρα ως επιχείρημα ότι θα βάλει βέτο για την ενταξιακή πορεία της Αλβανίας. Η Ελλάδα. Τι μου λες, όπως έβαλε βέτο και στην Τουρκία. Και βγαίνει τώρα ο Ερντογάν και ζητάει τη Λοζάνη. Φέρετε πίσω τη Λοζάνη. Δηλαδή, έλεος. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Ναι. Απλά θέλω να πω ότι τελικά τι μας έχει ωφελήσει το γεγονός ότι ανήκουμε σε αυτούς τους υπερκρατικούς μηχανισμούς και συμμαχίες. Σε τι μας έχει ωφελήσει? Παραδώσαμε τα σύνορά μας στην Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή και στην Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή. Παραδώσαμε το Αιγαίο στο ΝΑΤΟ. Και όχι μόνο το Αιγαίο, από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, ωραία, σε τι ακριβώς μας έχει ευνοήσει αυτό? Σε τι μας έχει βοηθήσει? Βεβαίως οι εθελόδουλοι, τα γεσουφάκια λένε ότι άμα το κάνουμε θα είχαμε πόλεμο. Εντάξει, μια ζωή έτσι είναι. Μια ζωή. Άμα κάνεις κάτι σαν χώρα και ασκείς κυριαρχικά δικαιώματα, σου λένε ότι θα γίνει πόλεμος. Και τελικά, τα παραδίδουμε μόνοι μας για να μην γίνει πόλεμος. Ο Κασομούλης, ξέρεις τι έλεγε στα απομνημονεύματα, στρατιωτικά ενθυμήματα? Όταν είσαι δειλός ή προδότης και όταν βλέπεις το καθήκον ότι σε οδηγεί να υπερασπίσεις την πατρίδα και επικαλείσαι τον πόλεμο, αυτό δεν υποδηλώνει τίποτα άλλο παρά αυτό που σε οδηγεί στη δειλία. Αυτό το πράγμα είναι. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να μπαίνουμε σε αυτά τα πράγματα. Όσο υποχωρείς, τόσο θα πιέζει ο άλλος. Και τώρα φτάσαμε στο σημείο να θέτουν ζητήματα στην υπηρετική Ελλάδα, στα ζητήματα της υπηρετικής Ελλάδας. Και τι θα έκανε σε αυτήν την περίπτωση, δηλαδή? Εντάξει, θυμούμαστε όλοι ότι ο Αντρέας Παπανδρέου ή θα θυμάμαι ο Εθνάρχης, ο λεγόμενος, μιλάγανε για κάζους μπέλι. Ναι. Ήταν μια τεχνική, ένας ελιγμός διπλωματικός που απέτρεπε ορισμένες καταστάσεις. Ναι. Αν χρειαστεί και αυτό. Μπορεί, είναι σε θέση τώρα η Ελλάδα να το κάνει? Όχι. Όχι. Πρώτον, γιατί δεν διοικείται από Έλληνες. Από ποιους διοικείται? Προεγγύρια από ξένα κέντρα. Τους λεγόμενους θεσμούς. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα εδώ. Άμα δεν γίνει τίποτα εδώ, μαζεύονται μόνοι τους και μιλάνε εξωθεσμικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί θα γίνει στην Ελλάδα. Και τρώει σοκοφρέτα ο Τσίπρας και περιμένει. Με σοκοφρέτα στο χέρι, με το τηλέφωνο, πάμε από το τηλέφωνο να πούνε τι θα το πει ο Ισπανός με τον Ολλανδό, τον Γερμανό και τον Γάλλο. Αν είναι δυνατόν. Αυτά δεν γινόντουσαν ότι πότε. Πότε έχουν ξαναγίνει τέτοια πράγματα? Ναι, αλλά θα πούνε ότι είναι υποχρεωμένη η χώρα. Τώρα, λόγω της κατάστασης, της οικονομικής, υπόγραψε συμβάσεις, υπόγραψε μνημόνια, άρα ναι, δεν μπορεί. Ναι. Υποχρεωτικά δηλαδή θα προχωρήσει. Εντάξει, με αυτή τη λογική όμως έχουμε πάψει να υφιστάμε. Θα είμαστε η μόνη χώρα που για πρώτη φορά στην ιστορία, στην νεότερη ιστορία των τελευταίων 3-4 αιώνων, όπου έχουμε την νεότερη ιστορία, να το πούμε έτσι, λοιπόν, της Ευρώπης, είμαστε η πρώτη χώρα που δεν απλά παραχωρεί την εθνική της κυριαρχία. Γιατί το ξανακάνει. Είναι θέμα. Ναι. Το άθλημα το έχουμε κατακτήσει γερά.
παραχωρεί και καταλύει μόνη της το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση του λαού της. Του έθνους της φυσικά. Πώς το κάνει αυτό δηλαδή? Γιατί δεν επιτρέπει πλέον το λαό να αποφασίζει. Δεν ισχύει αυτό που λέγεται λαϊκή και εθνική κυριαρχία. Μα ψηφίζει ο λαός. Έχει εκλογές. Βγάζει κυβέρνηση. Βεβαίως ψηφίζει. Και το Χίτλερ τον ψηφίζανε. Δεν έχει καμία σημασία. Και να δω να θυμηθούμε το υπόμνημα των Δημοκρατικών του 22. Όταν τους πιάσανε το 1922 την Ένωση Δημοκρατικών στη Λαμία, ο εισαγγελέας τους άρπαξε γιατί είχαν βγάλει ένα υπόμνημα που δημοσιεύτηκε στον Ελεύθερο Τύπο της εποχής και την εφημερίδα Πατρίδα της εποχής. Ένα υπόμνημα που λέει: τέρμα το βασιλιά, παιδιά, πρέπει να ξεφορτωθούμε το βασιλιά. Μετά είναι την εποχή της μικρασιατικής καταστροφής. Και βγάλανε ένα δημοκρατικό πρόγραμμα. Τους αρπάζει λοιπόν ο εισαγγελέας για σχάτη τους στέλνει. Στο κατηγορητήριο για εστάτη. Και βγάζει κάτω λοιπόν ένα επώμνυμα από Παναστασίου και υπόλοιποι που ήταν δημοκρατικοί της εποχής. Λοιπόν, και τους εξηγεί ότι δεν είναι εστάτη προδοσία. Ανάμεσα στα επιχειρήματα λοιπόν που απαντάνε συστηματικά, και αξίζει κάποιος να το διαβάσει εάν του πέσει το χέρι, καταλήγει στο εξής. Μας λέτε ότι ο βασιλεύς έχει νομοποιήσει, διότι λόγω απαρωτών εκλογών, όχι τόσο για τον βασιλιά, όσο για τις βασιλικές κυβερνήσεις. Ναι. Μέσα στα πλαίσια του συντάγματος. Ναι, αλλά ποτέ μια εκλογή αντιπροσώπων δεν μπορεί να θανατώσει το παρόν και το μέλλον του έθνους. Μάλιστα. Για να το συνδέσω λίγο, γιατί τώρα ακούγοντας αυτά, τελικά το ζήτημα είναι πολιτικό ή οικονομικό? Πρωτίστως πολιτικό. Το οικονομικό απλά είναι το υπόβαθρο πάνω στο οποίο στηρίζεται το ζήτημα το πολιτικό. Δηλαδή, το ποιος διαφεντεύει αυτή τη χώρα. Το ποιος δηλαδή ασκεί κυριαρχία, λένε οι νομικοί. Δηλαδή, ποιος κάνει κουμάντο. Ναι. Γιατί όμως λέμε τότε ότι το νόμισμα είναι... Για να μου επιτρέπεται. Από τις διαδικασίες και τα μέσα που χρειάζομαι για να αποφασίζω εγώ για την οικονομία μου. Και όχι κάποιος άλλος. Δηλαδή, το βασικό μέσο είναι το νόμισμα. Δεν γίνεται το μόνο. Είναι ένα από τα βασικά εργαλεία δηλαδή για είναι να ασκήσεις. Είναι αυτό που λένε οι μαθηματικοί. Είναι η αναγκαία συνθήκη. Δεν είναι ικανή. Δεν είναι αναγκαία και ικανή. Είναι μόνο η αναγκαία. Το ικανή συνδέεται. Ποιος ελέγχει το τραπεζικό σύστημα? Τι πολιτικές εφαρμόζονται? Είναι στη βάση το συμφέροντος πλειοψηφίας? Ή πάλι παίζουμε το παιχνίδι με τους ολιγάρχες? Δηλαδή υπάρχουν οι ικανές συνθήκες, ναι. είναι πολλές. Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να ξεκινήσουμε την αναγκαία για να έχουμε και τις ικανές. Χωρίς την αναγκαία, πάπαλα, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αυτό το πράγμα. Γι' αυτό χρειαζόμαστε το νόμισμα. Το νόμισμα απηχεί σχέση εξουσίας, σχέση εκμετάλλευσης και σχέση ισχύως. Ισχύως και σε διεθνές και σε εσωτερικό επίπεδο. Εμπεριέχει το νόμισμα αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό κιόλας πρέπει να το ελέγχεις. Αν δεν το ελέγχεις, τότε παραδίδει στην αγορά και στις δυνάμεις της αγοράς τις θεμελιώδεις δυνατότητες ελέγχου ή, αν θέλεις, επηρεασμού των σχέσεων εξουσίας, εκμετάλλευσης και ισχύως που ισχύουν σε μια χώρα. Είναι πολύ θεμελιώδη ζήτημα. Είναι ένα από τα ζητήματα κορυφαία που απασχολούν την ανθρωπότητα από την αρχαιότητα. Το αν και σε ποιο βαθμό πρέπει να ελέγχω το νόμισμά μου. Και είναι ο μόνος τρόπος που το νόμισμα ακριβώς, λόγω του γεγονότος ότι μέσω του νομίσματος μπορεί η πολιτεία να παρεμβαίνει στην νομισματική κυκλοφορία, έχει τεθεί από την εποχή της αρχαιότητας. Και που συνεχίζει βεβαίως τηρουμένων των ιστορικών αναλογιών. Αν δεν λύσεις το θέμα, το ποιος εκδίδει, το ποιος ελέγχει την νομισματική κυκλοφορία, ή σωστότερα να το πούμε έτσι, η μέγιστη κοινωνικοποίηση που μπορεί να γίνει σήμερα δεν είναι το μέσο παραγωγής, είναι της κυκλοφορίας του χρήματος. Γιατί αν δεν ελέγχεις την κυκλοφορία του χρήματος, όλα τα μέσα παραγωγής να πάρεις, σε τεινάξανε στον αέρα. Αυτό βιώνει σήμερα η Βενεζουέλα. Και η Αργεντινή, ας πούμε. Και η Αργεντινή ήταν πολύ περισσότερο, ναι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα. Όταν βεβαίως σε μια εποχή βιομηχανικού, που ήταν οι βιομηχανίες, τα μεγάλες χαλιβουργίες, τότε είχε νόημα να πεις ποιος έχει τα εργοστάσια. Σήμερα δεν έχει καθόλου νόημα αυτό. Όχι καθόλου. Μην το υπερβάλλουμε. Το πρώτο στο μέλημα είναι ποιος ελέγχει το χρήμα. Γιατί αν δεν το ελέγξεις εσύ, σαν μάλλον η μεγάλη πλειοψηφία του λαού διαμέσου του κράτους, γιατί δεν μπορεί να το ελέγξει. Θέλει να κάνει και για την Γενική Κρατική Τράπεζα. Δηλαδή έτσι, να υπάρχει κεντρική. Κεντρική τράπεζα, ναι. Η οποία μπορεί να εκδίδει 100% κρατικό ιδρύμα. Η Ισλανδία αυτή τη στιγμή έχει. Βεβαίως. Έχει δικιά της κεντρική τράπεζα. Βεβαίως, ναι. Δική της. Αλλιώς δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Μάλιστα. Δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Το θέμα είναι και όχι μόνο ότι πρέπει να είναι κρατική 100%, αλλά
να ελέγχεται αποκλειστικά από τη Βουλή και μάλιστα με δημόσιο ανοιχτό έλεγχο, που σημαίνει και κοινωνικό έλεγχο, δηλαδή ένα διοικητικό συμβούλιο που θα εκπροσωπείται η κοινωνία εκεί. Αυτό είναι πλειοψηφία ουσιαστικά που ελέγχει και την κυβέρνηση. Ναι. Δηλαδή είναι κυβερνητικό κατά βάση, ας πούμε. Ναι, δεν θέλουμε εμείς ένα κυβερνητικό έλεγχο. Θέλουμε ένα από το κοινοβούλιο, όπου θα είναι ο πολιτικός έλεγχος στο κοινοβούλιο και ο κοινωνικός έλεγχος μέσα από το διοικητικό συμβούλιο της Τραπέζης, όπου θα συμμετέχουν κοινωνικοί φορείς. Κοινωνικοί φορείς. Ναι. Οι βασικοί παράγοντες, να το πούμε έτσι, της ελληνικής οικονομίας. Ο εργαζόμενος, ο επιχειρηματίας, ο ελεύθερος. Ναι. Για να μπορέσουν να ελέγχεται, να είναι διαφάνεια, να μην υπάρχουν τραπεζικά απόρριτα. Να μην υπάρχουν απόρριτα κάθε είδους σε σχέση με τα ενεργητικά, τα τραπεζών και οτιδήποτε. Δεν υπάρχει λόγος. Ο μόνος λόγος είναι για να εξεπλένεται χρήμα ή να γίνονται δουλειές με το μαύρο χρήμα που κινείται. Εμείς δεν θέλουμε τέτοιο τραπεζικό σύστημα. Φαντάζει κάπως ουτοπία. Όχι, δεν είναι ουτοπικό. Ξέρω εγώ, πολύ στη σκέψη του κάποιου που το ακούει, λέει: μα τι είναι αυτά τώρα, πώς θα γίνουν αυτά. Και είναι... Όχι, είναι εξαιρετικά απλό να γίνει. Βεβαίως δεν θα μπορεί να είναι οι τράπεζες στο μέγεθος που έχουμε σήμερα, αλλά σήμερα οι συζητήσεις που γίνονται σε διεθνές επίπεδο και από ανθρώπους οι οποίοι του συστήματος είναι, να το πούμε έτσι, όπως για παράδειγμα το τελευταίο βιβλίο του Sir Mervyn King. Που ήταν ο πρώην διοικητής, ο τελευταίος διοικητής της Τραπέζης Αγγλίας, λέει αυτό το πράγμα. Παιδιά, κατεβάστε τα μεγέθη το τέτοιο. Αυτό το, μέχρι και ο Greenspan έχει βγάλει βιβλίο, ο πρώην της Fed, ας πούμε, που λέει ότι δεν μπορούμε να πάμε με τη λογική ότι είναι πολύ μεγάλες οι τράπεζες για να αποτύχουν και έτσι φτιάξαμε τέρατα. Ναι. Πρέπει να τις περιορίσουμε, να τις δράσουμε. Υπήρξαν προτάσεις να τις κόψουν τις τράπεζες, να τις διασπάσουν, όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό βέβαια δεν μπορεί να γίνει από το καθεστώς όπως έχει διαμορφωθεί, το καθεστώς των χρηματαγορών. Πρέπει να πρετανεύουν στην οικονομία τα συμφέροντα του εργαζόμενου. Είτε είναι αυτός εργάτης, είτε είναι αγρότης, είτε είναι ελευθεροπαγγελματίας, είτε είναι μικρομεσαίος επιχειρηματίας. Εάν προτάξει αυτού του ρούτα συμφέροντα, τότε μπορείς να το κάνεις. Εάν εξαρτάσαι από τις χρηματαγορές να δεις κεφάλαια, δάνεια και ιστορίες, τότε την έχεις βάψει στον πρόγραμμα. Αλλάζουμε δηλαδή ολοκληρωτικά τη φύση της διαδικασίας παραγωγής, της οικονομίας. Ναι, επαναφέρουμε την τράπεζα εκεί που θα έπρεπε να ήταν εξ αρχής. Δηλαδή, στο διαμεσολαβητικό της ρόλο. Ο ρόλος της είναι να διαμεσολαβεί. Δεν είναι να είναι η κορυφαία επιχείρηση μιας οικονομίας. Όπου τη δική σου αδυναμία ή τη δική σου ανάγκη ή της επιχειρηματίας, της εργαζόμενης στο νοικοκυριό, τη μετατρέπει σε δικό της εμπόριο. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Γιατί αυτό είναι συνώνυμο με την κερδοσκοπία. Και έτσι διαμορφώνει ένα τραπεζικό σύστημα το οποίο κερδίζει από τη δική σου αδυναμία. Μα η δική σου αδυναμία όμως, συλλογικά, είναι αδυναμία της οικονομίας. Υπάρχει όμως ο αντίλογος εδώ που λέει, και ακούγεται αυτό κατά κόρον, για το ευρώ παράδειγμα. Μα εντάξει, το ευρώ τι είναι, ένα νόμισμα είναι, δεν είναι τίποτα άλλο. Όχι, δεν είναι έτσι. Το νόμισμα είναι, το ευρώ είναι ένα χρεόγραφο. Ένα χρεόγραφο, το οποίο, γιατί είναι χρεόγραφο, είναι μια χρεωστική απέτηση, η οποία τη δημιουργεί, την κόβει δηλαδή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και μετά την πουλάει στα κράτη, στα νοικοκυριά και σε επιχειρήσεις διαμέσου των ιδιωτικών τραπεζών. Και για να το πάρεις αυτό το χρήμα, εσύ το δανείζεσαι, το αγοράζεις δηλαδή. Το αγοράζεις και έτσι πληρώνεις επιτόκιο πάνω στην τιμή του χαρτονομίσματος. Άρα συμπληρώνεις επιπλέον. Βεβαίως. Και αυτό σηματοδοτεί χρέος. Άσχετα αν εσύ κόβεις ευρώ, παράδειγμα. Και εσύ όχι, κόβεις. Όχι, δεν κόβεις εσύ ευρώ. Μόνο ο κεντρικός τραπεζίτης κόβει. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Μα υπάρχει. Εγώ γνωρίζω ότι μου δίνουν το δικαίωμα ως κράτος να κόβω ευρώ. Όχι. Κανένα κράτος στην Ευρωζώνη δεν έχει δικαίωμα να κόψει ευρώ. Κανένα. Αυτό είναι υπάρχει σε συνθήκη. Βεβαίως, είναι συνθήκη Λισαβόνας. Μάλιστα. Έχει το αποκλειστικό δικαίωμα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δημιουργούν χρήμα οι τράπεζες, αλλά οι ιδιωτικές. Πώς το δημιουργούν το χρήμα? Όταν πας και δανείζεσαι εσύ. Έτσι. Ναι. Όταν πας και δανείζεσαι, τι σου κάνουν? Ως ιδιώτης. Οποιοδήποτε. Το νοικοκυριό, επιχειρηματίας, ναι. Ή ο ελευθεροπαγγελματίας. Αυτός. Ή το κράτος. Το κράτος δανείζεται με ομόλογα. Είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά όταν πας και δανείζεσαι από μια τράπεζα, τι σου κάνει η τράπεζα? Σου ανοίγει έναν ταμιευτικό λογαριασμό όπου σου καταθέτει τις δόσεις του δικού του δανείου. Έτσι σου δημιουργεί χρήμα από το πουθενά.
από το πουθενά. Γι' αυτό εμείς πριν γίνει ο. Μα μου δίνει χρήμα αυτή. Πάμε να δανείζουμε παράδειγμα, ξέρω εγώ, 100.000. Ναι, αλλά σου διπλασιάζει το χρήμα. Πρόσεξε. Δεν είναι το χρήμα που σου δίνει μόνο. Στα δικά της ενεργητικά εμφανίζεται δύο φορές το χρήμα που σου δίνει. Όχι μία. Δύο φορές 100.000. Ναι, γιατί. Γιατί εμφανίζεται ως δάνειο και μετά εμφανίζεται και ως κατάθεση. Αν τώρα αυτά τα 100.000 τα παίξει. Και με προθεσμιακή, και με, όχι με προθεσμιακή κατάσταση, συγγνώμη, αν τα παίξει, ας πούμε, με κάποιο CDS ή σε κάποιο αγορές, CDO ή σε κάποιο παράγωγο, πάει τριπλά, διπλά. Και γι' αυτό έχουμε τράπεζες οι οποίες έχουν 3-4 φορές ενεργητικά από το ΑΕΠ της χώρας. Συνολικά. Μάλιστα. Λοιπόν, από πού και ως πού, για παράδειγμα, πού βρήκαμε εμείς μια χώρα η οποία έχει να διαμορφώσει θετικές αποταμιεύσεις από το 2000-2001, τότε από την ιστορία με το χρηματιστήριο. Πού βρήκαμε εμείς λοιπόν, όταν το 2010 μπήκαμε στο μνημόνιο, 235 δισεκατομμύρια καταθέσεις? Μας έβγαινε και ο κύριος Μανδραβέλης και μας το κόλλαγε στη μούρη και μας έλεγε: κοιτάξτε οι Έλληνες πόσο έχουν καταθέσεις και μας το παίζουν φτωχοί. Είναι πολύ απλό. Πήγαιναμε, παίρναμε δάνεια. Έτσι, ο Κοσμάκης που έπαιρνε δάνεια. Ναι. Και το άνοιγε καταθέσεις. Έκανε δηλαδή αυτή το τέχνος μαζό. Και έτσι εμφανίζονταν οι καταθέσεις να αυξάνουν ανάλογα με το πώς αυξάνονταν τα δάνεια της τραπεζών. Και λέει, κοιτάρε καταθέσεις οι Έλληνες. Δηλαδή τα δάνεια, παράδειγμα, δίνανε οι τράπεζες 70 δις δάνεια και εμφανίζανε 140 δις. Εμφανίσανε στα ενεργητικά του 140, 70 και 70. Αλλά τα 70 που δίνανε τα καταγράφανε και σε καταθέσεις την ίδια ώρα. Μάλιστα. Αυτό μπορεί να γίνει, αρρωστέκι, δηλαδή. Αφού του το επιτρέπει ο νόμος. Γι' αυτό απελευθερώθηκε η τραπεζική αγορά. Από την εποχή του Κλίντον, νομίζω, 89. Ναι. Από το 2004, νομίζω, που έχει απελευθερώθηκε τελείως. Μάλιστα. Και με αυτά τα ενδιαφέροντα, φτάσουμε και στο δεύτερο διάλειμμα για μια μουσική ανάσα. Και θα επιστρέψουμε μετά να μπούμε λίγο στα εθνικά ζητήματα, τα οποία καίνε και νομίζω ότι έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε ξανά. Είναι η εκπομπή «Στο μικρόφωνο». Το τηλέφωνο της επικοινωνίας είναι 210-34-28-676 και τα email της επικοινωνίας για παρατηρήσεις, σχόλια κλπ. Είναι μικρόφωνο dk@gmail.com και press.epam@gmail.com. Όπως είχαμε πει πριν το διάλειμμα μας, για το δεύτερο μέρος της εκπομπής θα το αφιερώσουμε στα εθνικά ζητήματα που καίνε στην κυριολεξία. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί μόλις χθες είχαμε μια απίστευτη προκλητική ενέργεια του Τούρκου Προέδρου, του Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος πλέον βάζει επισήμως στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων το ζήτημα της συνθήκης της Λοζάνης. Αυτό προφανώς δεν είναι ούτε κάτι απλό, ούτε για εσωτερική κατανάλωση, όπως μας λέγαν ως τώρα κυβερνητικές πηγές, βουλευτές κλπ. Και εξαιρετικοί αναλυτές, κατά τα άλλα. Και αναλυτές, έστω και έτσι. Πλέον είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση και πιστεύω ότι πρέπει να το πάρουν σοβαρά υπόψη. Όμως, για να πάμε λίγο να δώσω τον λόγο στον Γενικό Γραμματέα του ΕΠΑΜ, τον Δημήτρη Καζάκη, για να μας μιλήσει λίγο για αυτή τη νέα εξέλιξη. Θέλω να σας αναφέρω τι λέει αυτή η συνθήκη της Λοζάνης, για να γίνει σαφές και στους ακροατές, για να έχουμε έτσι μια εικόνα στο μυαλό μας. Λοιπόν, αυτή η συνθήκη υπογράφηκε στις 24 Ιουλίου του 1923 από την Ελλάδα, την Τουρκία και τις άλλες χώρες που πολέμησαν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και αυτή η συνθήκη έχει καταργήσει την προηγούμενη συνθήκη των Σεβρών του 20. Το 1920, η οποία συνθήκη τι έλεγε και τι πρέσβευε? Ήταν η Ελλάδα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών. Η συνθήκη αυτή της Λοζάνης ήρθε μετά τη Μικρασιατική καταστροφή και εξασφάλισε στην Τουρκία την επιστροφή της Ανατολικής Θράκης, την Ήμβρο, την Τένεδο και επίσης μια λωρίδα γης στα σύνορα με τη Συρία, της Μύρνης και τα στενά του Βοσπόρου, για να μην τα ξεχνάμε. Και με την ίδια συνθήκη, όπως αναφέρεται,
Η Τουρκία παραιτήθηκε από όλες τις διεκδικήσεις για τις παλιές περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, εκτός των συνόρων της, και εγγυήθηκε δικαιώματα των μηνωτήτων στην Τουρκία. Όμως έγινε και μια ξεχωριστή συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, και τότε έχει γίνει η ανταλλαγή, η λεγόμενη ανταλλαγή πληθυσμών. Μετά, με βάση το θρήσκευμα κλπ. Όπως έγινε και η υποστρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου. Και και τέλος, πρέπει να μην το ξεχνάμε αυτό, η Τουρκία απεμπόλυσε τα κυριαρχικά της δικαιώματα επί της Κύπρου. Αυτό ήταν το πλαίσιο της λεγόμενης συνθήκης Λοζάνης. Τώρα, ποια πιστεύει, ας πούμε, ο Δημήτρης Καζάκης, για ποιο λόγο γίνεται αυτή η προκλητική, που δεν έχει προηγούμενο, ενέργεια του Ερντογάν, και μια συνεχώς κλιμακούμενη, θα την έλεγα εγώ, τακτική που έχει υιοθετήσει ο Τούρκος Πρόεδρος. Για ποιο λόγο? Και πριν από αυτό, να δώσουμε λίγο την εικόνα πώς είναι η κατάσταση στο ζήτημα της συνθήκης των Σευρών και της Λοζάνης. Πώς είναι η Ελλάδα εκείνη τη στιγμή? Εκείνη την εποχή, καταρχάς, η συνθήκη της Λοζάνης εντάσσεται στα πλαίσια των συνθήκων που υπογράφησαν την εποχή για τη διαμόρφωση μεταπολεμικής κατάστασης στην Ευρώπη τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Επιβεβαιώθηκε και μετά στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν παραχωρήθηκαν το Δωδεκάνησα. Μάλλον τα Δωδεκάνησα συνδέθηκαν με την Ελλάδα, ενώθηκαν με την Ελλάδα και επαναβεβαιώθηκε η συνθήκη της Λοζάνης. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντική συνθήκη. Είναι η συνθήκη που ορίζει τη μεταπολεμική Ευρώπη. Δεν αφορά μόνο την Ελλάδα και την Τουρκία, αφορά το συνολικό καθεστώς της μεταπολεμικής Ευρώπης, θέτοντας θέμα Λοζάνης, επαναθέτεις θέμα συνόρων για ολόκληρη την Ευρώπη και όχι μόνο για την Ελλάδα. Δεν υπάρχει ξεχωριστή συνθήκη της Λοζάνης που είναι ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Συνυπογράφουν άπαντες. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο πράγμα να ξέρουμε. Αυτό δηλαδή, για να το κάνουμε πιο σαφές, ακούμε ότι δεν έχει σχέση μόνο με την Ελλάδα, αλλά έχει σχέση ευρύτερα ή και για την Ευρώπη, για αλλαγές συνόρων, πώς συνδυάζεται αυτό? Γιατί όταν αυτή τη στιγμή αρχίζεις και αμφισβητείς μία από τις θεμελιώδεις συνθήκες διαμόρφωσης συνόρων στην μεταπολεμική Ευρώπη, τότε ξεκινάει η αναθεώρηση όλων των συνθήκων. Δεν είναι μόνο μία συνθήκη, γιατί συμμετέχουν όλες οι εμπόλεμες χώρες του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου στις συγκεκριμένες συνθήκες. Άρα είναι μια κίνηση ντόμινο δηλαδή. Βεβαίως. Γι' αυτό κιόλας δεν αντιδράσαν ούτε οι Αμερικανοί ούτε οι Ευρωπαίοι. Γιατί έχουμε μπει σε μια διαδικασία ανοιχτών συνόρων. Ανοιχτών συνόρων. Η θεωρία των ανοιχτών συνόρων στην ουσία, στη διεθνή πολιτική, διαμορφώνεται με τη λογική ότι τα σύνορα πλέον δεν μπορεί να καθορίζονται αυστηρά με διεθνείς συνθήκες. Όπου οι διεθνείς συνθήκες είναι απόλυτα δεσμευτικές και έτσι, με βάση αυτό, καθορίζεται ποιος έχει δίκιο ή άδικο σε περίπτωση, να το πούμε, χρήσης βίας ή απειλή χρήσης βίας ή οτιδήποτε άλλο αμφισβητεί στην κυριαρχία ενός κράτους. Λοιπόν, τώρα πάμε στη λογική των ανοιχτών σύνορων, όπου τα ανοιχτά σύνορα επανακαθορίζονται κάθε φορά μέσα από συζητήσεις ή όργανα υπερκρατικού ή υπερεθνικού χαρακτήρα. Και όχι με δεσμεύσεις. Γι' αυτό και σου λέει σε κάποια στιγμή, σε μια αποστροφή, σου λέει ο Ερντογάν, δεν είναι ιερό κείμενο. Βεβαίως είναι ιερό κείμενο. Κάτσε μισό λεπτό. Αυτό, ναι, αυτό είναι η τελευταία πρόκληση χθεσινή που αυτό, μόλις θες. Ναι. Λοιπόν, αν δεν είναι ιερό κείμενο, με συγχωρείτε, τότε τι είναι ιερό? Πιο ιερό από τη διεθνή συνθήκη που ορίζει τα όρια και τις δικαιοδοσίες των κρατών. Ναι, ιερό λέγοντας ότι δεν είναι Κοράνι, ας πούμε, ούτε βίβλος. Ναι, αλλά δεν έχουν τέτοια πράγματα. Στο διεθνές δίκαιο είναι ό,τι πιο σημαντικό, καθοριστικό και αυστηρό υπάρχει στο διεθνές δίκαιο. Αν αναιρεθεί και αυτό, τότε δεν υπάρχει τίποτα σταθερό στο διεθνές δίκαιο. Όλα είναι υποσυζήτηση. Ναι, αυτό δεν πρεσβεύει και η παγκοσμιοποίηση. Ναι, αυτό είναι. Στην ουσία είναι η λογική της παγκόσμιας διακυβέρνησης. Και γι' αυτό έχει βγει ο Ερντογάν, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι επειδή οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί θέτουν θέμα τέτοιο, εκεί πάνε να το σπρώξουν το πράγμα, γι' αυτό και εκμεταλλεύεται στο να μπορεί να πετύχει τη δυνατότητα να έχει τον πρώτο και κύριο λόγο ή αν θέλω ενδεχομένως να έχει λόγο στο νησιωτικό και θαλάσσιο χώρο του Αιγαίου. Αυτό είναι η όλη ιστορία και όχι μόνο βεβαίως εκεί, αλλά εμέσως και στην Κύπρο, που πλέον θεωρεί βάζει θέμα κυριαρχικών δικαιωμάτων στην Κύπρο. Εδώ θα πρέπει να τρελαθούμε.
Γιατί δεν είναι το θέμα απλά αμφισβητώντας τη Λοζάνη, σημαίνει ότι καταργείται και αυτό που υπέγραψε. Μπράβο. Άρα λοιπόν παίρνει πίσω, η Ιωνή θέλει να πάρει πίσω και την απεμπόληση των κυριακών της δικαιωμάτων επί της Κύπρου. Ναι. Τότε είχε γίνει αυτό το πράγμα γιατί βάλανε οι Εγγλέζοι να υπογράψει για να περάσει νόμιμα σαν αποικία στην κυριαρχία δηλαδή της Αγγλίας. Αυτή ήταν η Κύπρος. Ναι. Λοιπόν, τώρα ο Ερντογκάν ξαναθέτει θέμα, και όχι μόνο βεβαίως αυτό το πράγμα, αλλά με αυτόν τον τρόπο ξαναθέτει θέμα και για όλες τις κτίσεις της παλιάς Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Γιατί αναθεωρώντας τη Λοζάνη, ξαναμπαίνει ζήτημα όλων των κτίσεων προς όλες τις μεριές της παλιάς Οθωμανικής. Τουλάχιστον της Οθωμανικής όπως ήταν μέχρι τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν θα μπορούσε κανείς να διτάξει, ας πούμε, σε αυτό. Αφού λέει έτσι ο Ερντογκάν, θα βγούμε και εμείς να πούμε θέλουμε συνθήκες ευρών. Ναι, οι συνθήκες ευρών όπως και η Λοζάνης είναι αποτέλεσμα πολέμου. Εντάξει, ναι. Δεν είναι απλή ιστορία. Όποιος τέτοιο με θέματα συνόρων και τέτοιων συνθήκων ξαναβάζει θέμα πολέμου. Για αναδιανομές. Άρα, και δεν είναι κάζους μπέλη ουσιαστικά. Ανοιχτό κάζους μπέλη και μάλιστα με το χειρότερο δυνατό τρόπο. Γιατί είναι η πρώτη φορά που αμφισβητείται η κυριαρχία της χώρας στο σύνολό της. Διότι είμαστε στο σύνολό της, στο σύνολό μας ή τουλάχιστον οι νέες χώρες από τη Λάρισα και πάνω ήταν υπό την Οθωμανική Αυτοκρατορία την εποχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου ή την εποχή που αυτά πήγαν να διευκρινιστούν με τις Ευρών και τις Λοζάνης. Αυτό θέτει. Αυτό θέτει. Και το λέει και ξεκάθαρα κιόλας. Μάλιστα με την έννοια του Οθωμανικού παρελθόντος της Τουρκίας. Ναι, γιατί λέει κάποια στιγμή, και αυτό θέλω λίγο να το δούμε, τι θα συμβεί αν η Τουρκία παραμείνει απομακρυσμένη από τη Συρία και τις άλλες περιοχές. Ναι. Βέβαια, εμέσως πλη σαφώς, εκεί βάζει θέμα ότι δεν θα δεχτεί ενδιάμεσες κρατικές υποστάσεις ανάμεσα στα σύνορα εκεί, που είναι βεβαίως τα υβρίδια που θέλουν να φτιάξουν οι Αμερικανοί. Με τα κουρδικά κράτη. Στέλνει μήνυμα και προς την Αμερικανική πλευρά. Τα αφισβητεί, ξέροντας ότι έχουν ανοίξει όλα αυτά τα θέματα και θέλει να παίξει. Προφανώς δεν έχει την αντίληψη, δεν νομίζω ότι τόσο ηλίθιος ώστε να θεωρεί ότι μπορεί να κερδίσει. Ναι. Αλλά ξέρει όμως ότι βάζοντας στο τραπέζι όλο, κάτι θα αποσπάσει. Δηλαδή, για να κάνουν τη δουλειά τους οι Αμερικανοί εκεί που θέλουν να την κάνουν τώρα και οι Ευρωπαίοι, για παράδειγμα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής ευρύτερα, για να πάει στη Συρία, Ιράκ, ενδεχομένως να αποσπάσει κάτι από το Αιγαίο ή από τη Θράκη. Α, δηλαδή αυτή είναι μια πολιτική μαξιμαλισμού για να. Βεβαίως. Για να μπορεί. Βεβαίως, για να διαπραγματευτεί. Για να διαπραγματευτεί. Σου λέει εντάξει, εγώ τα ζητάω όλα. Μου τα δώσει όλα, ρε παιδί μου, δώσ' μου το ποτηράκι. Ναι, γι' αυτό που είπα, ας πούμε, ότι οι κανόνες που έθεσαν οι νικήτριες δυνάμεις του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου δεν έδινε στην Τουρκία το δικαίωμα της επιβίωσης. Ναι, αυτά είναι ανοησίες. Αλλά με αυτόν τον τρόπο είναι ακόμη πιο προωθημένη. Αμφισβητεί το μεταπολεμικό καθεστώς και επαναφέρει τη λογική της αποικιοκρατίας και των μεγάλων αυτοκρατοριών. Δηλαδή, μισό λεπτό, εδώ ξαναγυρίζουμε σε λογικές όπου λήξανε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τυπικά έστω, ναι. Και επειδή δεν λήξανε ουσιαστικά, γι' αυτό πήγαμε και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σωστά. Οι λογικές των αυτοκρατοριών. Δεν μπορούν με λογικές αυτοκρατοριών να λύνουν τα προβλήματα. Χρειάστηκαν δύο παγκόσμιοι πόλεμοι, το καταλάβει η ανθρωπότητα. Και μας το επαναφέρει ο κύριος Ερντογκάν. Και τι ακριβώς εμείς κάνουμε, ας πούμε. Ναι, εδώ θέλω να ρωτήσω. Κοινότητα. Δηλαδή, σε τι μας βοηθάει. Προσέξτε, αμφισβητείτε. Δηλαδή, αμφισβητούνται πράγματα τα οποία υποτίθεται ότι είχαν λυθεί με δύο παγκόσμιους πολέμους. Και εμείς είμαστε σε δύο συμμαχίες που υποτίθεται ότι είναι των νικητών των δύο δεύτερων παγκόσμιων πολέμων, των δύο πολέμων, οι οποίοι δεν μιλάνε. Δεν μιλάνε. Δεν υπάρχει καμία αντίδραση. Εδώ τώρα τι θα μπορούσε να πει η Ελλάδα, ας πούμε. Έστω ότι η Ευρώπη, δούμε αυτή την θεώρηση ότι θέλουν οι Ευρωπαίοι ή οι πέρα του Ατλαντικού να προχωρήσουν μια διαδικασία αλλαγής συνόρων. Εδώ η Ελλάδα τι θα μπορούσε να κάνει. Το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνει είναι να βάλει θέμα στα διεθνή φόρα, πρώτη και κύριο Συμβούλιο Ασφαλείας, γιατί είναι μία από τις βασικές συνθήκες που υποστηρίζεται το δίκαιο μετά τον πόλεμο και που πάνω του στηρίζονται και το δίκαιο παράγει και ο ΟΗΕ και όλα αυτά τα πράγματα, διεθνείς συνθήκες. Και το δεύτερο,
είναι να προχωρήσει σε ρηματικές διακοινώσεις τόσο προς τον ΝΑΤΟ, τόσο προς την Τουρκία, τόσο προς τον ΝΑΤΟ, όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να τους πει δηλαδή, μαγκές, εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φύλαξη των συνόρων, αλλά τα θέλω πίσω. Αυτές είναι οι δεδειγμένες κινήσεις που μπορεί να κάνει ένα κυρίαρχο κράτος. Ένα κυρίαρχο κράτος. Το κυρίαρχο, επειδή άκουσα, ας πούμε, ότι πλέον δεν είμαστε κυρίαρχο κράτος κλπ. Όχι, δεν είμαστε κυρίαρχο κράτος. Γι' αυτό πρέπει να ανακτήσουμε την κυριαρχία μας. Γιατί έτσι όπως πάμε, ας πούμε, δεν υπάρχει περίπτωση να συζητήσει κανείς. Μα δεν συζητάει κανείς καν ο Ερντογάν μαζί μας. Απλά θέτει ζητήματα. Θέτει ζητήματα σε δημόσιο διάλογο. Με ποιους. Ούτε καν στη βάση ενός διαλόγου ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Τίποτα. Θέτει ζητήματα ευρύτατα και εμείς αντί να κινηθούμε ώστε να μπορούμε να παρακινήσουμε και αντίστοιχες. Παράδειγμα, υπάρχει σοβαρό θέμα και με τη Βουλγαρία αυτή τη στιγμή. Ναι, πριν πάμε στη Βουλγαρία λίγο να. Όχι άλλο λέω. Λέω με τον Ερντογκάν. Ναι, ναι. Φύγεται και ναι, η Βουλγαρία. Ναι, ναι, ναι. Δεν κινούμαστε. Και προς τα εκεί. Και αν επιμείνει, ωραία, να αρχίσουμε να παίρνουμε μέτρα. Και μέτρα. Έχουμε ένα πολύ ισχυρό. Ένα όπλο ατομική βόμβα στα χέρια μας. Και ποιο είναι αυτό? Το εμπόριο της Τουρκίας. Δηλαδή? Περνάει από εμάς. Το εμπόριο της Τουρκίας. Δηλαδή. Όχι, από εμάς. Από το έδαφος, από τα λιμάνια μας, τον αέριο εγχώριο και το έδαφος. Το κόβουμε ανά πάσα στιγμή. Και πώς θα γίνει αυτό? Μπορούμε? Βεβαίως. Δεν εκδίδουμε άδειες. Δεν εκδίδουμε άδειες για τα τουρκικά φορτία, τα λύκες και τα ρέστα, ούτε για τα τουρκικά πλοία και τα φορτώματα εδώ πέρα. Υπάρχει αυτό στην πρακτική της διπλωματίας και με βάση το διεθνές δίκαιο και με βάση τις όποιες συνθήκες μπορούμε να επικαλεστούμε. Και το δίκαιο της θάλασσας και όλα αυτά. Το έχουν κάνει άλλα κράτη. Δεν είναι ότι εμείς ανακαλύψαμε την Ατλαντίδα. Και τι κάνουμε σε αυτό? Λέμε ότι κόβουμε την άδεια. Εγώ θα σου δίνω, ας πούμε, μία άδεια το χρόνο. Όχι 20.000 που έχεις ανάγκη. Μία. Μία ταλίκα να περνάει μόνο. Ναι. Απλά πράγματα. Αυτό που είχε κάνει η Ρωσία, ας πούμε, στα μέτρα, αντίμετρα που έκανε. Ναι, ή ξέρω εγώ να σου αυξήσω πάρα πολύ το κόστος της διέλευσης. Πάρα πολύ το κόστος. Εγώ αυτό σαν θέλω, ρε φίλε. Δεν εξαρτάται από την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό? Όχι. Όχι, όχι. Μέσα σε αυτά, γιατί εκεί ισχύουν διεθνείς κανόνες. Δεν έχει επέμβει ακόμη η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτά τα ζητήματα. Τουλάχιστον τυπικά. Το ουσιαστικά ξέρουμε τι γίνεται. Λοιπόν. Γι' αυτό θα μπορούσε να. Αλλά το πρώτο και βασικό ζήτημα πρέπει να αποφασίσουμε. Αν είμαστε γιουσουφάκια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Σφαλιάρες θα τρώμε. Λοιπόν, εάν όμως είμαστε κράτος, και τότε οφείλουμε να είμαστε κυρίαρχο κράτος. Για να είμαστε κυρίαρχο κράτος, τότε διεκδικούμε αυτά που μας ανήκουν. Μάλιστα. Ποια είναι τώρα, θέλω να ρωτήσω, προσπαθώ να εντοπίσω τα ουσιαστικά κίνητρα του Τούρκου Πρωθυπουργού. Για ποιο λόγο μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία? Είναι πολύ απλό. Αυτή τη στιγμή είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση η Τουρκία. Πάρα πολύ δύσκολη θέση. Η Τουρκία έχει μια καταραίωσα οικονομία, γιατί στηρίζεται κατά κύριο λόγο στην εισρωή κεφαλαίου, διαφόρων μορφών και είδος κεφαλαίου, το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε φυγή. Έχει πρόβλημα η τουρκική οικονομία. Το δεύτερο, δεν είναι στην κατάσταση βέβαια της Ελλάδας, αλλά έχει σοβαρό το πρόβλημα. Το δεύτερο είναι ότι αυτή τη στιγμή ξέρει πολύ καλά ότι έχουν τεθεί τα δικά της σύνορα ένα αμφιβόλο. Και έχει δημιουργήσει και κάσους μπέλι και μέσα στην ίδια της τη χώρα, δημιουργώντας συνθήκες εμφυλίου. Με όλα αυτά τα μέτρα που παίρνει ο Ερντογκάν. Λοιπόν, πώς μετατρέπεις την θέση αδυναμίας σε θέση δύναμης? Είναι πολύ απλό. Το έχουμε πει και πάρα πολύ. Διαλέγεις τον πιο εύκολο αντίπαλο που έχεις στη γειτονιά και του κάνεις τον καμπόσο. Είναι πολύ απλά πράγματα. Είναι μόνο ζήτημα, ας πούμε, εξωτερήκευσης της εσωτερικής. Όχι, ευνοεί και το διεθνές περιβάλλον. Το διεθνές περιβάλλον, η ρευστότητα και η ανάγκη που έχουν οι δυτικοί να αναθεωρηθούν τα πάντα στην ευρύτερη περιοχή. Εκεί παίζει και ο Ερντογκάν. Έχει δηλαδή στο πίσω μέρος μυαλού του και ουσιαστικές βλέψεις για. Ξέρει πολύ καλά ότι θα τεμαχιστεί η Ελλάδα. Ότι τεμαχίζεται, ναι. Και θα τη μεταμαχιστεί. Θέλει και αυτό κομμάτι. Πολύ απλά. Θα τη μαχίσουν οι Γερμανοί και οι Αμερικάνοι. Λέτε, αυτή είναι η όλη ιστορία. Πώς θα τη μαχιστεί αυτό? Προδιακυρία το ότι έχουν γκριζάρει τα μεγάλα νησιά του Αιγαίου. Αυτά που είναι κοντά στην Αχτή. Με τη Frontex, με τους μετανάστες και πρόσφυγες, όλη αυτή την κατάσταση που βιώνουν οι νησιώτες. Τα νησιά. Έχουν γκριζαριστεί. Υπάρχει μορατόριο άσκηση κυριαρχίας εκεί. Ναι. Λοιπόν, όταν οι τοπικές αρχές, στρατιωτικές, αστυνομικές, δημοτικές αρχές, πολιτικές αρχές σου λένε δεν ξέρω εγώ πώς θα το αντιμετωπίσω, υπάρχει μορατόριο κυριαρχίας. Τελείωσε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Έρχεται ο αγωγός από πάνω. Το ξέρουν οι Τούρκοι.
Δεν είναι ηλίθιοι. Ξέρουν τι σημαίνει να σου φτιάξουν διεθνή αγωγό από εδώ. Λοιπόν, και μάλιστα προσφάτως, ας πούμε, Έλληνας στρατιωτικός αναλαμβάνει την πρώην. Ναι. Πρώην στρατιωτικός. Να το πούμε έτσι, αναλαμβάνει ως υπεύθυνος ασφαλείας που οι δυνάμεις ήταν ανατοϊκές. Έχουμε τελειώσει. Ποιος έχει κουνηθεί, ποιος μπορεί να κουνηθεί σε συνθήκες όπου περνάει διεθνής αγωγός από το έδαφος του. Πείτε μου μια χώρα. Δηλαδή. Τις έχουν εξεσκίσει τις χώρες που έχουν τέτοιους αγωγούς μέσα. Χώρια τα υπόλοιπα που έχουμε τα υπερταμεία και ιστορίες με τα δικαιώματα επιφανείας υπέρ των επενδυτών και ιστορίες που βεβαίως θα προκύψουν. Δεν έχουν προκύψει, έχουν περάσει ανώμοι, αλλά δεν έχουν προκύψει ακόμη. Να το δούμε στην πράξη. Λοιπόν, όλο αυτό το πράγμα σημαίνει διαμελισμός. Διαμελισμός στην πράξη. Ουσιαστικά δηλαδή αυτό ο αγωγός ΤΑΠ που περνάει από εκεί, από τα βόρεια. Πάνω, ναι. Θράκη, Μακεδονία, στρίβει προς Ήπειρο, Αλβανία, ναι, για να βγει λίγο πάνω από την Αυλώνα, θα βγει κάπου εκεί. Λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι θανατηφόρο για τη χώρα. Έχει τελειώσει και μάλιστα. Για ποιο λόγο, για να το καταλάβουμε. Γιατί δεν δικαιούμαστε να ασκούμε κυριαρχία επί του εδάφους ή του χώρου που περνάει ο αγωγός. Και ο αγωγός δεν περνάει μόνο από εκεί που περνάει, από εκεί που θα γίνει το σκάμα και θα περάσει. Θα υπάρχει και ένας ζωτικός χώρος, ο οποίος θα είναι για την ασφάλεια του αγωγού. Αυτό είναι δηλαδή κάποιο χιλιόμετρο, θα φαντάζομαι. Βεβαίως. Άρα δηλαδή εκεί δεξιά και αριστερά του αγωγού. Ποιος θα κουνηθεί. Ποιος θα κουνηθεί οτιδήποτε εδώ, μια ολόκληρη χώρα παλεύει να επιβιώσει σε συνθήκες που κρίνουν οι Ευρωπαίοι γραφειοκράτες και οι ηγέτες. Ξέρω εγώ ποια είναι τα κέντρα, οι θεσμοί. Μια ολόκληρη χώρα. Φανταστείτε τώρα να περνάει ένας αγωγός από τον οποίο θα εξαρτάται η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, έτσι, οι μεγάλες χώρες της Ευρώπης δηλαδή. Σε ποιο θα το αφήσουν αυτό να το ελέγξει. Θα τον έχουν τον κάθε κακομοίρη, η Καστοριά θα ξαφνικά θα σηκωθεί ο Δήμος Καστοριάς και λέει όχι και αυτό και θα πάμε στον αγωγό να τον κλείσουμε. Σοβαρολογούμε τώρα, έτσι γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτό ήταν και στην περίπτωση του ρωσικού αγωγού. Βέβαια, ναι. Αυτός που ήταν να έρθει από τον Μπουργκάς. Από τον Μπουργκάς, ναι. Βεβαίως, ναι, βεβαίως. Γι' αυτό υπέγραψε ο κ. Καραμαλής. Γιατί πολύ απλά είπαν ναι οι Αμερικάνοι. Και πότε είπαν ναι οι Αμερικανοί. Και ποιος θα, δηλαδή, το ίδιο σκηνικό θα υπήρχε και με αυτόν τον αγωγό. Βεβαίως, ναι. Δηλαδή θα ήταν... Αυτό είμαστε ενάντια σε αυτό. Είμαστε και τότε ενάντια, τότε, τουλάχιστον εγώ τότε. Γιατί πρώτον ήταν τεράστιο το θέμα να κάνεις ένα τερματικό αγωγό στην Αλεξανδρούπολη. Καταστροφή περιβαλλοντική είναι άνευ προηγουμένου. Οποιοδήποτε έχει δει τερματικούς αγωγούς πετρελαίου, γιατί η φιλοσοφία του Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη ήταν να παρακαμπτούν τα στενά. Ναι. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, η τερματική σταθμή, όποιος έχει δει στη Βόρεια Θάλασσα, του είπε, έχει τύχει. Πλωτές δεξαμενές. Μιλάμε για καταστροφή άνευ προηγουμένως, περιβαλλοντική καταστροφή. Και μιλάμε για το Βόρειο Αιγαίο, για κλειστή θάλασσα. Δεν μιλάμε για τη Βόρεια Θάλασσα, που και εκεί είναι μεγάλη καταστροφή, αλλά τέλος πάντων είναι ανοιχτή η θάλασσα. Εδώ μιλάμε για κλειστή. Φαντάσου τον όγκο, τον μεταφορικό όγκο. Και επειδή ακριβώς θα παρακάμπτουν τα στενά, ο όγκος θα ήταν πολύ μεγαλύτερος. Αυτός είναι ο ένας. Δεύτερον, ποιος θα φυλάει οι Αμερικανοί. Μα αυτός είναι ρωσικός αγωγός, τι δουλειά έχουν. Όχι, η Ρωσία είχε συμφέροντα μέχρι που θα παρέδιδε το πετρέλαιο. Από τον Μπουργκάς και μετά ξεκινάγανε οι Αμερικανοί. Γι' αυτό και στον Μπουργκάς είναι μεγαλύτερη ναυτική στρατιωτική βάση των Αμερικανών. Δεν είναι τυχαία. Ναι. Εκεί αράζουν τα αεροπλανοφόρα. Ναι. Φέρουν οι Αμερικανοί και τσαντίζονται οι Ρώσοι. Και τότε γιατί μας είπαν ότι η κίνηση του Καραμαλή ήταν η φιλορωσική και βάλαν το χέρι τους οι Αμερικανοί και να μην ισχύει ο αγωγός Μπουργκάς. Αυτά είναι ανοησίες. Απλούστατα τώρα, επειδή λόγω της αλλαγής των γεωστρατηγικών δεδομένων που έχουμε και την επιλογή πλέον του ασφιχτικού κλείου στη Ρωσία, θα ανατώσαν αυτό το πράγμα ώστε να απεξαρτήσουν τελείως τη Δυτική Ευρώπη, την κεντρική και δυτική Ευρώπη από τους Ρώσους, φτιάχνοντας εναλλακτικούς αγωγούς. Δύο είναι οι βασικοί που έχουν ξεκινήσει. Ο ένας είναι από το Αζερβαϊτζάν, Τουρκία, Θράκη, Μακεδονία, δηλαδή Ελλάδα, Αλβανία, προς Ιταλία, και ο άλλος Ισραήλ, Κύπρος, Τουρκία, Αιγαίο. Αυτός πάλι δεν θα προκαλέσει τα ίδια. Γιατί νομίζω ότι έχει προκύψει το θέμα της Κύπρου. Και μάλιστα έχουν δώσει. Διάβαζα χθες το βράδυ, ας πούμε, αργά, αυτά τουλάχιστον που βγαίνουν στον τύπο, γιατί δεν έχουμε δει κάποιο συγκεκριμένο. Ναι. Φτάσαμε στο σημείο να συζητάνε
το 50% της υγειαλίτητας ζώνης του νησιού να δίνεται στα κατεχόμενα. Τέτοια ξεφτύλα. Δηλαδή φτάσαμε στο σημείο, ας πούμε, να δικαιώνεται η αυτοκρατορική απέτηση των Τούρκων στη δεκαετία του 30, που λέγανε ότι το νησί πρέπει να χωρίσει τα δύο. Ισότιμα. Δεν έχει σημασία το ότι αυτοί που θεωρούνται Τούρκοι ή που λένε Τούρκοι ή αυτό που προσδιορίζονται Τούρκοι είναι 18% του πληθυσμού. Όχι, ισότιμα. Επειδή μπήκαμε λίγο στο Κυπριακό, θα κάνουμε ένα μικρό ακόμα τελευταίο μουσικό διάλειμμα, μια μουσική ανάσα, και θα επιστρέψουμε για το κυπριακό ζήτημα, το οποίο είναι άκρος σοβαρό. Γεια σας και πάλι, φίλες και φίλοι. Είμαστε στην εκπομπή στο μικρόφωνο. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 210-34-28-676 για τις παρατηρήσεις, τα σχόλια και ό,τι άλλο θέλετε να μας αποστείλετε για να το συζητήσουμε ή να το έχουμε υπόψη ή να γίνουμε καλύτεροι, εν πάση περιπτώσει, σε αυτό που κάνουμε. Να ευχαριστήσουμε και τα μηνύματα από τον Απόδημο και να συνεχίσουμε εκεί που είχαμε σταματήσει, για το θέμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Να κλείσουμε λίγο για να πάμε να κάνουμε μια γέφυρα στο Κυπριακό, που λέει ως εξής. Ευνηδίως βλέπουμε τον Έλληνα Πρωθυπουργό, μετά από όλα αυτά που συνέβησαν, τις προκλήσεις, να μιλάει για διμερή συνάντηση με Ερντογάν. Και αυτό βεβαίως ήρθε ως πληροφόρηση από την Κύπρο, από εκεί ήταν οι πληροφορίες, οι οποίες πληροφορίες λένε ότι θα έχει συναντήσεις, νομίζω στις 4 ή 5 Δεκεμβρίου. Θα έχουν συνάντηση οι δύο. Μάλιστα. Αυτό πώς... Πού, στην Τουρκία? Όχι, σε ουδέτερο έδαφος. Σε ουδέτερο. Έτσι λένε οι πληροφορίες από την Κύπρο. Ένα αυτό, και δεύτερον, θέλω να ρωτήσω και λίγο, η Κύπρος μετά από αυτή την πρόκληση Ερντογάν στο ζήτημα της Λοζάνης δεν αντιδρά, δηλαδή δεν ενδιαφέρεται για αυτό το ζήτημα, δεν την ακουμπά? Από ό,τι φαίνεται, όχι. Φαίνεται δύο. Και δεν θέλω... την αφορά. Φαίνεται. Μα, το θέμα της Λοζάνης είναι κορυφαίο θέμα. Είναι κορυφαίο. Βέβαια, κορυφαίο θέμα, διότι η Κύπρος υφίσταται με βάση το διεθνές δίκαιο ως άρνηση ή νεοαπελευθερωμένο κράτος από την Βρετανική Αποικιοκρατία. Εκεί στηρίζει το δικαίωμά της, το δικαίωμα ύπαρξης της ανεξάρτητης Κυπριακής Δημοκρατίας. Λοιπόν, εάν αυτό αφισβητείται και ξαναγυρίζουμε στη λογική της Συμφωνίας του Βερολίνου, όπου παραχωρήθηκε η Κύπρος από την Οθωμανική Αυτοκρατορία ως εγγύηση για το ότι οι Βρετανοί θα υποστηρίξουν τους Οθωμανούς έναντι των Ρώσων, τότε αλλάζει το πράγμα. Ρυσικά. Δεν έχει κανένα δικαίωμα η Κύπρος να διεκδικήσει ανεξαρτησία. Πλέον είναι τελείως. Ξαναγυρίζουμε πάλι στο ζήτημα της λύσης της Οθωμανικής κτήσης. Αυτό το πράγμα είναι εντυπωσιακό, δηλαδή, το γεγονός και τη σιωπή που κρατούν εδώ πέρα. Την ίδια ώρα που έχουν αναγνωρίσει απέναντί τους τα κατεχόμενα ως κοινότητα. Το οποίο δεν το έχει αναγνωρίσει κανένας. Ο ΙΕ δεν το έχει γνωρίσει. Δεν το έχει αναγνωρίσει. Δεν υπάρχει συμφωνία. Δεν υπάρχει γιούρα. Δυστυχώς με την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και του υπαρτοσοσιαλισμού στη δεκαετία του 90, ο ΙΕ υιοθέτησε δυστυχώς τη λογική της Ζωνικής Δικοινωτικής Ομοσπονδίας που απέφευγε μέχρι τότε. Αυτό υπονόμευσε το αίτημα, το διακύβευμα που υπήρχε πριν στις αποφάσεις του ΟΗΕ και των γενικών συνελεύσεων κτλ. Ότι εδώ μιλάμε για κατοχή. Και πρέπει πρώτα για κύρια να τελειώσει η ιστορία της κατοχής. Να φύγουν τα στρατεύματα και να δούμε τι γίνεται. Δυστυχώς καμία ηγεσία, ούτε από την Κύπρο ούτε από την Ελλάδα, δεν διεκδίκησε το βασικό ζήτημα, δεν ήταν συνεπής τουλάχιστον στα ζητήματα αυτά. Θεώρησε την κατοχή ως τελεσμένο και με βάση αυτό το τελεσμένο γινόταν διαπραγματεύσει τι γίνεται. Ο Ερντογάν το ξέρει πάρα πολύ καλό, η τουρκική πλευρά αυτό το πράγμα, και ξέρει ότι μεγιστοποιώντας τις απαιτήσεις πετυχαίνει να προχωρήσει μπροστά, δηλαδή να πάρει κάτι από αυτά που ζητάει. Η παρέμβαση τώρα του Έλληνα Πρωθυπουργού, ουσιαστικά, γιατί δεν διαψεύθηκε ούτε από το Μαξίμου, το να ζητήσει να κάνει δηλαδή ένα θέμα διμερές
Γιατί μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι αυτό ήταν σαν διεθνή φόρα. Ήταν βεβαίως, ναι, είναι διεθνές θέμα. Δεν είναι θέμα. Ναι. Δεν είναι θέμα διμέρες. Αυτό βοηθάει την εξέλιξη. Όχι, διότι όταν πλέον το υποβιβάζει διμέρες θέμα, τότε είναι θέμα αυτό που σου λέει και ο Ερντογκάν. Άρα είναι υποσυζήτηση. Οι κυβερνήσεις μέχρι την εποχή των μνημονίων θα ήταν μόνο υπάρχει, υποτίθεται ότι τυπικά έστω αναγνώριζαν μόνο ένα θέμα. Το θέμα της υφαλοκρηπίδας, το οποίο ήταν υποτίθεται ότι έπρεπε να διευθετηθεί δια του διεθνούς δικαίου, του δικαίου της θαλάσσης. Κανένα άλλο θέμα δεν αναγνωρίζανε, δεν το βάζανε στο τραπέζι. Βεβαίως υπήρξε η συμφωνία της Μαδρίτης, υπήρξε μετά η ιστορία με, με την προσφυγή στη Χάγη και όλα αυτά τα πράγματα που στην ουσία σιγά σιγά και από το παράθυρο μπήκαν όλα τα ζητήματα που βάζει η Τουρκία. Λοιπόν, όμως η βασική θέση της ελληνικής πλευράς ήταν μόνο αυτό το πράγμα. Γιατί μόνο αυτό το διεθνές δίκαιο, το διεθνές δίκαιο ιδιαίτερα της θάλασσας, είναι ένα θέμα το οποίο συζητιέται. Τίποτα άλλο. Τίποτε άλλο. Σήμερα έχουμε φτάσει την αναθεώρηση το έχουμε φτάσει ο Ερντογκάν να ζητάει αναθεώρηση της συνθήκης που καθορίζει τα σύνορα και να το θεωρούμε εμείς διμερές. Μπράβο μας. Δηλαδή αντικείμενο σύντησης. Ναι, αυτό δεν μπορώ να το κατανοήσω. Πώς μπορεί να κάνει αυτή την παρέμβαση ο Πρωθυπουργός, δεν είναι σε ευθεία, πώς το λένε, σε ευθυγράμμιση με την ηγεσία της Κύπρου? Δεν έχουν ίδια αντιμετώπιση στο ζήτημα? Θα δούμε τώρα, γιατί περιμένουμε και ένα διάγγελμα του κυρίου Αναστασιάδη. Ναι. Να δούμε τώρα τι ακριβώς θα πει. Αλλά πιστεύουν ότι θα είναι σε συνεννόηση, γιατί δεν βλέπουμε και αντιδράσεις και από τη μεριά της Κύπρου. Αν μη τι άλλο, το λιγότερο που απαιτεί ο Ερντογκάν είναι να παραμείνει εγκύτρια δύναμη της Κύπρου στο κυπριακό ζήτημα. Δηλαδή να αναμειγνύεται άμεσα στα ζητήματα ή να εγγυάται τουλάχιστον αυτό που υπήρχε δηλαδή και από τις συμφωνίες με τις συνθήκες Ζυρίχης και Λονδίνου. Αυτό το πράγμα γιατί το αποκλείει η κυπριακή πλευρά? Γιατί βγαίνει και λέει ότι τελειώσαμε με αυτή την ιστορία, δεν θα πάμε σε λογική εγκύτριών δυνάμεων? Γιατί δεν το τελειώνει? Ίσα ίσα το αφήνει ανοιχτό. Ναι, έχω την αίσθηση ότι έχει γίνει σαφής αναφορά σε αυτό από την Κύπρο, νομίζω χθες. Αν δεν απατώμε, ότι έχει γίνει, ότι είναι κατά ή αντίθετη στο ζήτημα των εγκύτριων δυνάμεων. Ωραία, ναι, αλλά εδώ σου θέτει το ζήτημα. Γιατί δεν βγήκε μία με ανακοίνωση? Γιατί δεν σταματάει τις συνομιλίες αυτή τη στιγμή? Η κυπριακή πλευρά θα έπρεπε τουλάχιστον να κινηθεί απαντητικά στις δηλώσεις αυτή του Ερντογκάν, σταματώντας ή παγώντας τις συνομιλίες. Το ελάχιστο μπορείς να κάνεις. Γιατί αυτή τη στιγμή σου ανατρέπει το σύνολο. Ή ποιος πραγματικά κρύβεται πίσω του δάχτυλό του και νομίζει ότι αυτός ο τύπος που έρχεται και μιλάει εκ μέρους των Τουρκοκυπρίων δεν είναι βαλτός του Ερντογκάν? Ναι, εδώ όμως πρέπει να σημειώσουμε ότι μόλις έγινε αυτή η, νομίζω ήταν λίγο πριν ή μετά, δεν θυμάμαι, της πρόκλησης Ερντογκάν, ομάδα ευρωβουλευτών της Κύπρου ζήτησε να παγώσουν οι διαδικασίες ένταξης της Τουρκίας. Ναι, κάτι θα έλεγα. Ναι, εντάξει, θα έλεγα κάτι τώρα για τον Ερντογκάν, για το τι του κάνει το Ερντογκάν. Μα το έχει βάλει ο ίδιος ο Ερντογκάν. Το έχει παγώσει ο ίδιος. Και μας δεν είναι μέτρο αντίδρασης πάνω σε αυτό. Όχι, δεν λειτουργεί κανένα τέτοιο πράγμα, διότι και ο Ερντογκάν παίζει με αυτό το πράγμα. Το ζήτημα είναι τι κάνει σαν κράτος. Τι πάει να πει ενταξιακές διαδικασίες? Ενταξιακές διαδικασίες πιέζουν τους Ευρωπαίους. Δεν πιέζουν τον Ο Ερντογκάν σου λέει, εντάξει, εγώ θα το ξαναζητήσω. Έχει κάνει δηλώσεις. Και μάλιστα πρόσφατα. Ότι θα ξαναμπεί το θέμα κτλ. Εκβιάζει με τον δικό του τρόπο και παίζει με αυτό το πράγμα. Τι ακριβώς, παίζουμε το παιχνίδι του? Ναι. Εσύ σαν κράτος δεν έχεις θέση. Τι κάνεις, συνεχίζεις να συζητάς με τους εγκάθιους της Τουρκίας στα κατεχόμενα τη στιγμή που ο άλλος σου βάζει ζήτημα Λουζάνης? Ότι εσύ είσαι Οθωμανική κτήση και άρα πρέπει να το συζητήσουμε στη βάση αυτή? Δηλαδή ποιο θα ήταν ενδεδειγμένη αντίδραση? Τουλάχιστον πάγωμα των συνομιλιών που υπάρχουν μέχρι τώρα, μέχρι νεωτέρας, και βεβαίως οι αντίστοιχες κινήσεις που θα πρέπει να γίνουν σε διεθνές επίπεδο. Να καλέσεις τουλάχιστον το Γενικό Γραμματέα να τοποθετηθεί. Το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ να τοποθετηθεί. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Είναι δυνατόν να πάρει μια θέση, ρε παιδί μου, τουλάχιστον το ελάχιστο που είναι σε αυτήν την ιστορία? Να πούμε λίγο στην ουσία. Βέβαια, ναι. Η εθνικά υπερήφανη, να το πούμε έτσι, στάση θα ήταν
μία ενιαία και αδιαίρετη Κύπρος και όποιος αντέξει μάγκες. Άντε να δούμε. Άντε να δούμε ποιος θα αντέξει. Αυτό... ποιος θα αναγκαστεί να υποχωρήσει. Αυτό θα υπάρχει πάλι ο αντίλογος που θα λέει πώς θα γίνει αυτό. Είναι η Ευρώπη, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι οι θεσμοί. Είναι... όχι, έχει το δικαίωμα. Η Κύπρος δυστυχώς, οι κυπριακές ηγεσίες από την εποχή του Λονδίνου Ζηρίχης εγκατέλειψαν αυτό το στόχο. Ο στόχος ο οποίος συνδεόταν και με το σύνθημα της Ένωσης, το βασικό σύνθημα που δονούσε τότε ολόκληρο το νησί, και φυσιολογικό. Δηλαδή, αν τα είχαν αφήσει, όπως λέει ο διοικητής, ένας από τους πρώτους διοικητές, δεν θυμάμαι τώρα αν είναι ο πρώτος ή δεύτερος διοικητής του νησιού εκ μέρους των Βρετανών, στο βιβλίο του απομνημονεύματά του, Wolsey λέγεται. Λοιπόν, λέει, μα το φυσιολογικό λέει. Όπως ακριβώς λέει το φυσιολογικό είναι οι Κυρκυραίοι να θέλουν την ένωσή τους με την Ελλάδα, έτσι και οι Κύπροι θέλουν την ένωσή τους με την Ελλάδα. Αν είναι δυνατόν, λέει αυτό, το φυσιολογικό. Και από το φυσιολογικό φτάσαμε στο αφύσικο. Να περνάμε διαμέσου της ανεξάρτητης Κύπρου, γιατί τώρα ούτε το ανεξάρτητη Κύπρου δεν είναι δεδομένο, πόσο μάλλον ζητήματα ένωσης ή οτιδήποτε που έμπαιναν στις παλιές δεκαετίες, να φτάσουμε σε ένα μικρό νησί τώρα, μία. Η μειοψηφία 18% του πληθυσμού, που η οποία ελέγχθηκε με δίαιο τρόπο από πράκτορες της Βρετανίας και των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών, το 18% να επιβάλλεται ως μειοψηφία σε διχοτόμηση της Κύπρου, ως το 50, ουσιαστικά στο 50% του εδάφους της Κύπρου και των πλουτοπαραγωγικών πηγών. Μην ξεχνάμε ότι στα κατεχόμενα είναι ο Πεταδάχτυλος. Πεταδάχτυλος είναι τα νερά της Κύπρου. Τα νερά της Κύπρου είναι εκεί. Λοιπόν, είναι πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι απλά τα ζητήματα. Συν το γεγονός ότι αποκτάει υφαλοκρηπίδα. Αποκτάει δικαιώματα στην υφαλοκρηπίδα, αποκτάει δικαιώματα και στην αποκλειστική. Ναι, λοιπόν, είναι πολλά τα ζητήματα που ανοίγονται. Δεν είναι τυχαίο. Αυτή τη στιγμή είναι εγκλωβισμένη η Τουρκία. Το γεγονός ότι η Τουρκία κρατιέται στο νησί οφείλεται στην ενδοτική πολιτική των κυβερνήσεων στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Εάν είχε ακολουθηθεί μια πολιτική διεθνούς δικαίου, δηλαδή στήριγμα, ότι εδώ μιλάμε για κατεχόμενα, αποκλεισμός αυτού της περιοχής, όχι αποκλεισμός με την έννοια να τιμωρηθεί ο κόσμος, όχι. Όποιος θέλει από εκεί να έρθει να δουλέψει στην Κυπριακή Δημοκρατία, κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. Αλλά δεν τους αναγνωρίζουμε. Έτσι, αλλιώς μου είναι η Τουρκία. Δεν ξέρω αν το έχει αναγνωρίσει κανένας άλλος στο βόρειο κομμάτι, το κατεχόμενο, τη λεγόμενη τουρκική Δημοκρατία. Λοιπόν, ιδιαίτερα με το 2004 που εμφανίστηκαν πάρα πολλοί Τουρκοκύπροι να διαδηλώνουν με τη σημαία της ανεξάρτητης Κύπρου, της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτό γιατί δεν είναι επιχείρημα βασικό, πολιτικό και διπλωματικό για την Κύπρο. Παρεπτόντως, σήμερα ο Βρετανικός Τύπος έχει αναφορά ρεπορτάζ που λέει ότι οι Τουρκοκύπροι είναι ανήσυχοι για την Τουρκία, για τις κινήσεις της Τουρκίας. Λογικό δεν είναι. Καταρχάς, ο μισός του κυπριακός πληθυσμός έχει μεταναστεύσει στο Λονδίνο. Έχει φύγει στην Αγγλία μετά την επιβολή. Έχουν και ειδικά όταν φέρανε 150.000 επίκους στην ιστορία αυτή. Κανένας το θυμάται. Το κουκουλώνουμε. Και τώρα που διαδηλώνουν μάλιστα νέοι άνθρωποι, δηλαδή άνθρωποι που ζήσανε ή που γεννήθηκαν μετά τον Ατυλά. Λοιπόν. Στα κατεχόμενα. Και αυτοί διαδηλώνουν με τη σημαία, πολλοί από αυτούς, και μάλιστα έχουν υποστεί διώξεις, φυλακίσεις, ιστορίες. Αυτό δεν είναι ένα συντριπτικό επιχείρημα για να λες, γιατί οι άνθρωποι, είναι το φυσιολογικό. Το φυσιολογικό. Από πού και ως πού εμένα θα με βάλεις, επειδή εγώ είμαι μουσουλμάνος ή ξέρω, μιλάω τουρκικά, να με εκπροσωπεί ο τουρκοκύπριος δοτός. Ή δεν κατάλαβα από πού και ως πού. Δηλαδή, εγώ δεν έχω δικαίωμα σαν πολίτης Κύπρου να επιλέξω έναν Έλληνα να με εκπροσωπεί. Ελληνοκύπριο, ας πούμε. Τι σοή δημοκρατία είναι αυτή. Από πού και ως πού, με φιλετικούς όρους και μάλιστα συζητήσιμους και με θρησκευτικούς όρους, θα μου καθορίσει εμένα την πολιτική μου εκπροσώπηση. Μεσαίωνας. Αν είναι δυνατόν αυτό. Δηλαδή, τώρα μπήκαμε στην ουσία του νέου σχεδίου, αν καταλαβαίνω. Ακριβώς. Από πού και ως πού. Πώς είναι η περιγραφή αυτού του σχεδίου, δηλαδή, για να το καταλάβουν και οι ακροατές. Έχουμε φτάσει στην ουσία να μιλάμε για ένα κράτος διχοτομημένο, το οποίο λειτουργικά δεν ξέρουμε πώς θα λειτουργήσει, με διάφορα επίπεδα, όπου η εκπροσώπηση των όποιων αυτοπροσδιορίζονται και πώς αυτοπροσδιορίζονται είναι μεγάλο θέμα. Πώς αυτοπροσδιορίζεσαι. Μπορεί να έχουμε επίκους εκεί. Ναι. Ποιος είναι αυτό ο προσδιορισμός, ο δικός σου, ελεύθερος αυτό ο προσδιορισμός, πώς θα γίνει ακριβώς αυτό το πράγμα, όλα αυτά είναι λεπτομέρεια. Αλλά λέω ότι εγώ εξαναγκάζομαι να ζήσω σε ένα κράτος που θα εκπροσωπούμε πολιτικά από αυτούς που φιλετικά ή και θρησκευτικά είναι ομόδες ή
Ομόφυλοι, γιατί, από πού και ως πού. Ποιος θα μου το επιβάλλει. Δηλαδή, εγώ οι μισόν και καλά θα πρέπει να με εκφράζουν οι Τούρκοι. Γιατί ρε παιδιά. Μα είναι επειδή είμαι Τούρκος εγώ, από πού και ως πού δηλαδή. Υπήρξε εθνικό κίνημα Τούρκων στο νησί για να διεκδικήσουν την εθνική τους κυριαρχία. Όχι, ποτέ. Κανένα. Το μόνο εθνικό κίνημα που υπήρξε ήταν και το κίνημα για την Ένωση με την Ελλάδα. Και το φυσιολογικό. Και μάλιστα συμμετείχαν και πολλοί Τουρκοκυπροί. Και πολλοί. Πώς το κάνεις αφής, αν πάμε πίσω, θα δούμε ότι οι ελληνικοί πληθυσμοί, οι οποίοι, πώς το λένε, περάσαν στο μουσουλμάνι. Αυτό, άστο, στην ιστορία. Στο πλαίσιο της δημοκρατίας. Στο πλαίσιο της δημοκρατίας, βεβαίως. Γιατί να μην μπορώ να επιλέξω εγώ. Ή, για παράδειγμα, γιατί να μην μπορώ να επιλέξω, ας πούμε, Τουρκοκύπριους υποψηφίους για την εκλογή. Γιατί να μην το μπορώ να το επιλέξω εγώ, σαν Έλληνας, σαν Ελληνοκύπριος. Γιατί να μην το έχω το δικαίωμα αυτό πράγμα. Αυτό σημαίνει ένας λαός, μία ενιαία αδιαίρετη δημοκρατία, ένα νησί, ένα κράτος. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Από τη στιγμή που το διχοτομείς, και το διχοτομείς με αυτόν τον τρόπο, σημαίνει ότι περνάς, σπρώχνεις την Κύπρο να ξαναγυρίσεις στην εποχή του πριν τον Ατήλα. Πριν τον Ατήλα. Έτσι. Και να θυμηθούμε. Να θυμηθούμε τη δεκαετία του 60, το με ποιο τρόπο έγινε η ιστορία, οι τριβές ανάμεσα στις κοινότητες, πώς συντηρήθηκαν από τις λεγόμενες εγκύτριες δυνάμεις και κυρίως τους Βρετανούς. Έτσι, λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα για να οδηγηθούμε στον Ατήλα. Πως το ΝΑΤΟ από το 1971 επέλεξε την πολιτική τριβής και η ιστορία με επίσημη απόφαση εμπλοκής του ΝΑΤΟ στο νησί. Λοιπόν, και βεβαίως μετά που έβαλε τους δικούς του, τη Χούντα δηλαδή εδώ πέρα, για να δημιουργήσει το θέμα και να δουν το πάτημα η εγκύτρια δύναμη της Τουρκίας, δηλαδή για να φυλάξει τους δικούς της ομοθρήσκους πολίτες, ας πούμε. Και λέω. Λοιπόν, ξαναγυρίσουμε εκεί. Αυτό θυμίζει, αν δεν κάνω λάθος, λίγο το μοντέλο διοίκησης και στη Βοσνία. Ακριβώς το ίδιο πράγμα είναι στην πραγματικότητα. Η πρώτη φορά που διατυπώθηκε, που εγώ έχω βρει στη βιβλιογραφία, ότι διατυπώθηκε το περίφημο Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, είναι για την Κρήτη του 1893. Του 1893. 1893 έρχονται εδώ οι Εγγλέζοι και λένε ότι υπάρχει σοβαρό πράκτορα των Εγγλέζων μαζί με διάφορους Έλληνες. Να μην πούμε ονόματα, γιατί κάποιοι που θεωρούν εθνάρχες ορισμένους θα θυχτούν πάρα πολύ. Λοιπόν, κάποιους εξαγορασμένους Κρήτες, οι οποίοι πουλάγανε τότε το εξής εμπόρευμα. Καλύτερα υπό την Εγγλέζικη κατοχή παρά να μην υπό την Οθωμανική. Με τον ίδιο τρόπο περάσανε το ίδιο παραμύθι. Ήταν και στην Κύπρο. Στα 1870-71, πότε ήταν. Λοιπόν, το ίδιο πήγαν να περάσουν τώρα στην Κρήτη. Μόνο που η Κρήτη ήταν πιο ψηλιασμένη. Και τότε, μάλιστα, το θέτανε ως εξής. Επειδή όμως δεν μπορεί να συγκατοικήσει το μουσουλμανικό στοιχείο με το χριστιανικό στοιχείο, και στην Κρήτη, την εποχή εκείνη, είχε το 30% ήταν μουσουλμανικό στοιχείο. Όχι 18% όπου ήταν στην Κύπρο. Και ο πληθυσμός από πού προέκυψε εκεί, μουσουλμανικός. Γιατί είχαν μουσουλμανιστεί πάρα πολύ και οι τουρκοκριτικοί που λέγανε, ας πούμε, έτσι. Λοιπόν, που ήταν και, δεν ήταν μόνο εκεί, ήταν και σε πάρα πολύ πληθυσμό στην τότε Οθωμανική Αυτοκρατορία. Λοιπόν, αυτό το πράγμα πουλούσαν τότε οι Βρετανοί. Μάλιστα με ορισμένους πουλημένους πολιτικούς της Κρήτης. Περίφημη ανεξάρτητη πολιτεία υπό την αιγίδα των Βρετανών και φόρου υποτελής στο Σουλτάνο. Λοιπόν, αυτό το πράγμα. Και αυτό δεν τάχτηκε. Τότε είπανε Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, αυτοδιοίκηση τα καντόνια στην Κρήτη, το μουσουλμανικό με το χριστιανικό, εμείς επικυριαρχία για να σας λύνουμε τα προβλήματα, επειδή είμαστε ουδέτεροι εμείς. Έτσι, και θα πληρώνουμε και ένα φόρο στο Σουλτάνο, γιατί το παιδί έχει δανειστεί πολλά και πρέπει να έχει τους φόρους για να μπορεί να μας πληρώνει κιόλας, επειδή είμαστε δανειστές του. Το περίφημο Οθωμανικό χρέος. Την εποχή εκείνη που το είχαν επιβάλει κιόλας και διεθνή οικονομικό έλεγχο. Γιατί στην Οθωμανική Αυτοκρατορία είχαν επιβάλει διεθνή οικονομικό έλεγχο για το χρέος πριν επιβάλλουν στο δικό μας. Γιατί μου φαίνεται ότι όλα αυτά είναι σημερινά για την Ελλάδα. Γι' αυτό λέω. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, πάμε τώρα λοιπόν. Πάμε, Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Πάλι εμφανίζεται το θέμα της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Πού εμφανίστηκε? Στην Παλαιστίνη. Φωνάζανε οι Άραβες τότε. Φωνάζανε και οι τρίτες χώρες. Μην το κάνετε αυτό, παντάγει σφαγή. Το σχέδιο που διαμορφώσαν και που είχε συμφωνήσει και η Σοβιετική Ένωση ήταν στην ουσία δύο κράτη
στο πακέτο του ενός, ναι. Όπου στην ουσία ήταν ένα ήταν στη Γάζα, το ένα κομμάτι το Παλαιστινιακό ήταν στη Γάζα, το άλλο ήταν στον Ιορδάνη προς τον Ιερουσαλήμ προς Ιορδάνη, ναι. με μια δίωδο για ενώνοντα αυτά τα πράγματα. Είναι ποτέ δυνατό κράτος τέτοιο να σταθεί? Ο πιο ισχυρός θα φάει τον ανίσχυρο. Δεν υπήρχε περίπτωση. Και το 48 και τη σφαγή. Η σφαγή ανευπροηγουμένου. Όπου υπήρξε αυτού του τύπου η διευθέτηση, στην Ιγυρία. Το ίδιο. Φεύγανε οι απεικιοκράτες, φτιάξανε τις ζωνικές δικοινωτικές ομοσπονδίες. Μέχρι τώρα σφάζονται εκεί πέρα. Σομαλία, το ίδιο. Όπου φεύγανε οι απεικιοκράτες, αφήνανε ομοσπονδίες από πίσω. Τυχαίο. Στην Ινδία, τι τους κάνανε? Ακόμη τρώγονται. Εκεί πέρα με το Κασμίρ, με τον Μπαγκλαντές, με το Πακιστάν. Για μια στιγμή, ρε παιδιά. Πού πάμε να το κάνουμε? Και αν γίνεται σε αυτούς. Τους πληθυσμούς που έχουν και μεγάλη παράδοση εθνικού περιθωριακού κινήματος και όλα αυτά τα πράγματα. Πού πάτε ρε στην Κύπρο? Θα τα ισοπεδώσετε. Και γιατί κόβονται τόσο πολύ για την Αιγαιλίδα ζώνη? Γιατί κόβονται τόσο πολύ? Για ποιο λόγο? Γιατί πολύ απλά συγκεντρώνουν τις μεγαλύτερες τις επενδύσεις που πρόκειται να γίνουν στην περιοχή που θα είναι τουριστικού ενδιαφέροντος, ή real estate, να το πούμε έτσι. Yeah. Real estate. Αυτό είναι η όλη ιστορία. Μαζί με τις τράπεζες. Και βέβαια ποιος τους ενισχύει? Γιατί η Κύπρος έπρεπε σώνει και καλά να γίνει ανεξάρτητη και να απαλλαγεί από το αίτημα της Ένωσης? Γιατί οι φοπλιστές που είναι κοσμοπολίτικο κεφάλαιο από πάρα πολύ παλιά, από την εποχή που ήταν κουσάρι, ενδιαφέρονταν για μια δεύτερη σημαία ευκαιρίας. Και έτσι φτιάχτηκε μια δεύτερη σημαία η Κύπρος. Από εκεί και πέρα τώρα είναι και το real estate, είναι και οι τράπεζες. Λοιπόν, οι καλύτεροι τους, γιατί αυτοί έχουν να κερδίσουν. Δεν θα υπάρχει νόμος. Δεν θα υπάρχει δυνατότητα. Με καταλαβαίνεις, όταν σε ένα νησί δεν υπάρχει ενιαίος κρατικός νόμος, δεν υπάρχουν ενιαίες κρατικές αρχές, ο καθένας θα κάνει ό,τι γουστάρει. Φαντάσου τώρα οι τράπεζες πώς θα ξεπλένουν το χρήμα. Μια χαρά θα είναι. Οι λοποδίτες και όλοι αυτοί, ας πούμε, όλα αυτά τα κυκλώματα. Το τραπεζικό σύστημα έχει περάσει πλέον στο ευρωκατεστημένο. Βεβαίως. Ναι, αλλά θέλω να πω ότι όταν εγώ δεν υπάρχει κρατικές αρχές, με στοιχειοδός. Έτσι. Yeah. Και έχω, ας πούμε, δύο κρατικές αρχές ουσιαστικά να με εποπτεύουν σε ένα νησί και έτσι λειτουργώ και στις δύο πλευρές. Εγώ, γιατί εγώ θα λειτουργώ και στις δύο πλευρές, σαν τράπεζα, έτσι. Λοιπόν, πώς θα με ελέγξουν ακριβώς? Ποιος θα με ελέγχει? Όταν ας πούμε, περνώντας τη γραμμή του Τουρκοκυπριακού κομματιού, σταματάει ο έλεγχος του Ελληνικού Κυπριακού. Ποιος θα με ελέγχει? Η Ευρωπαϊκή Διεθνή Τράπεζα? Η δική μου? Μια χαρά θα είμαι εγώ. Ο μόνος που θα έχει πρόβλημα είναι ο εργαζόμενος. Ο εργαζόμενος γιατί? Γιατί ο εργαζόμενος θα έχει διαφορετικό καθεστώς στο τουρκοκυπριακό κομμάτι από ό,τι θα έχει στο ελληνοκυπριακό κομμάτι. Το καταλαβαίνουμε τι λέμε. Και οι Ελληνοκύπριοι ή κάποιοι επιχειρηματίες και όποιος θα είναι, θα παίρνει τουρκοκύπριους σε συνθήκες άστα να πάνε. Γιατί μέσα στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση τι έχουμε? Έχουμε την περίφημη οδηγία Bolkestein παλιά ή ναι. Την TIP ή SETA σήμερα, όπου μπορείς να χρησιμοποιήσεις εργαζόμενο προσωπικό με βάση το καθεστώς εργασιακό που έρχεται από τη χώρα προορισμού του. Προέλευση, όχι προορισμού του. Λοιπόν, και τώρα τι θα του κάνεις? Θα κάνεις μια ειδική διαθέτηση για τους Τουρκοκυπρίους, γιατί θα είναι σε υποτίθεται νέο κράτος ως προς το εξωτερική πολιτική και διεθνή προσωπικότητα, και θα τους φέρνεις να δουλεύουν σαν σκλάβοι. Ουσιαστικά αυτό είναι de facto δύο κράτη. Βέβαια. Ναι, ανεξαρτήτως αν έχει διεθνή προσωπικότητα μία. Χαίρομαι πολύ, Μανώλης. Κανένα κράτος πουθενά δεν έχει λειτουργήσει έτσι. Ούτε η κατονοποίηση που έχει γίνει σε Ελβετία. Ναι, γι' αυτό είπα προηγουμένως και στη Βοσνία. Γιατί αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Βοσνία, ότι υπάρχει ένα προεδρείο το οποίο υποτίθεται διοικεί τις κοινότητες, την μουσουλμανική, την σερβική και την κροατική. Και αυτή τη στιγμή είναι σε απόλυτη διένεξη. Υπάρχει μια. Ναι, στην ουσία δεν υπάρχει κυβέρνηση. Απόσχηση, ας πούμε. Ναι, δεν τάσεις απόσχησης σε όλα τα επίπεδα. Ναι, ναι, γιατί βεβαίως σε αυτά τα πράγματα τι σημαίνει? Η τάση είναι να βγει μια συμμορία η οποία παίρνει τα πράγματα στα χέρια της, ναι. Και βεβαίως δημιουργεί τα προβλήματα. Παντού έτσι έγινε. Και στην Αφρική και στην Ασία. Γι' αυτό και τα αφήναν έτσι. Ώστε να είναι εγγυητές οι απεικιοκράτες της μεταπικιακής εξέλιξης αυτών των κρατών. Και βεβαίως αυτό το πράγμα το δεχόντουσαν, να το πούμε έτσι, γηγενείς δυνάμεις, κυρίως σε χώρες όπου δεν είχαν ανεπτυγμένο εθνικό περιθωριακό κίνημα. Εδώ την έχουν πληρώσει οι Κύπροι, τη ζημιά.
δεν είχαν ανεπτυγμένο εθνικό πληθυντικό κίνημα και εγκατέλειψαν τα βασικά εθνικό πληθυντικά του αιτήματα. Και έτσι του την έχουν φορέσει. Όμως, ακόμη και στην Αφρική, σε χώρες όπου υπήρχε ζωντανό εθνικό πληθυντικό κίνημα, ενώ χύθηκε αίμα και χύθηκε αίμα για να μην ξεχαστούν τα απελευθερωτικά τους, οι χώρες τουλάχιστον κατηθήκανε. Κατηθήκανε. Βεβαίως μετά με ειδικούς, με οικονομικούς όρους, ας πούμε, μπόρεσαν και μπήκανε μέσα σε πάρα πολλές από αυτές. Αλλά ακόμη και σήμερα αυτές οι χώρες κρατάνε κάτι. Κρατάνε κάποια αντίσταση. Ενώ, ας πούμε, βλέπεις Νιγηρία, Σομαλία, ποιες άλλες χώρες. Λιβερία, μην το συζητάμε δηλαδή. Ειδικά η Λιβερία. Ναι, θέλω να πω δηλαδή. Έτσι θα γίνει, θα καταντήσει και το νησί. Αυτό τα κυπριακό κόμματα, εντάξει, η Ελλάδα είναι λίγο μακριά όπως μας λέγανε πιο παλιά. Ναι, κοίτα μακράν. Κοίτα μακράν. Τα κυπριακά κόμματα, αν εξαιρέσω, έχω την εντύπωση το ΑΚΕΛ, αν δεν απατώμαι. Όχι. Ή το ΔΙΚΟ. Το ΑΚΕΛ έχει προσχωρήσει πλήρως αυτή τη λογική. Πλήρως. Πλήρως. Και μάλιστα δυστυχώς έκανε μια. Τώρα θέλω μια προσωπική. Δεν μπορούσα να σκεφτώ ποτέ ότι θα υποστηρίξω τον σύντροφο Κουντσούμπα σε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, έβγαλε μια ανακοίνωση η οποία πρέπει να ντρέπονται αυτοί που τη γράψανε εκ μέρους του ΑΚΕΛ εναντίον του ΚΚΕ. Το ΚΚΕ σε μια πρόσφατη ολομέλειά του υιοθέτησε το αυτονόητο. Δηλαδή το ενιαία, αδιαίρετη, μια Κύπρος, αν το πούμε. Κύπρος, ναι. Λοιπόν, ενάντια στη διζωνική δικοινοτική. Και αυτό βεβαίως, νομίζω ότι είναι, δεν είναι. Είναι πιο σκληρή θέση του, έτσι. Όχι, είναι η μόνη εθνική δημοκρατική θέση που μπορεί να πάρει. Έτσι, όχι, μόνο... σε σχέση με την προηγούμενη θέση που είχε το ΚΚΕ. Εδώ θέλει να το ξεδιαλύνουμε, γιατί θέλει μια, είναι μια μπλεγμένη ιστορία. Yeah. Λοιπόν, ωστόσο, ο τρόπος που τοποθετεί το ΚΚΕ αδειάζει τη θέση αυτή, γιατί την εντάσσει σε μια σοσιαλιστική προοπτική. Καληνύχτα. Ενώ είναι εθνικό δημοκρατικό καθήκον. Yeah. Λοιπόν, αλλά εντάξει, αυτό αφορά την τακτική και στρατηγική πώς διαμορφώνει το ΚΚΕ. Ωστόσο, αυτή η θέση είναι πιο σωστή θέση από τη ζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Μην τρελαθούμε. Λοιπόν, τι έγινε, το ΚΚΕ υπέστη φοβερή πίεση από τη δεκαετία του 70 να αλλάξει τη παραδοσιακή θέση που είχε, ένωση ή τουλάχιστον ανεξάρτητη Κύπρος από τη στιγμή που είχε επέλθει ο Ατήλας. Ανεξάρτητη, παιδιά, να φύγουν τα κατακτικά στρατεύματα, ξένα στρατεύματα, να τελειώσουν. Ναι. Μία, εννέα, αδιέρετη κτλ. Η πίεση όμως που δεχόταν από τη Σοβιετική Ένωση ήταν τρομακτική. Επειδή το ζήσα αυτό το πράγμα από πρώτο χέρι μέσα. Το χέρι που μας βάζανε οι Σοβιετικοί να κάνουμε υποχώρηση και να δεχτούμε το διζωνική δικοινοτική, όπως έγινε με την ηγεσία Χριστόφια στο ΑΚΕΛ, έγινε δυστυχώς. Εκεί έγινε η υποχώρηση. Παρά το γεγονός ότι είχε ξεκινήσει αυτή η υποχώρηση από τη Σοβιετική Ένωση από την δεκαετία του 60. Όταν στη δεκαετία του 60 οι Σοβιετικοί κάναν αυτή την τρίπλα θέλοντας να οικοδομήσουν σχέση με την Τουρκία, τότε επίσημα και το ΚΚΕ και το ΑΚΕΛ, το ΑΚΕΛ μάλιστα και δημόσια, ενώ το ΚΚΕ όχι δημόσια. Μόνο με την ολομέλειά του, γιατί τότε βρισκόταν ακόμη στην παρανομία και στις σοσιαλιστικές χώρες, ναι, ναι. Εκ των πραγμάτων δεν μπορούσε να βγει δημόσια τα λοιπά, αλλά το ΚΕΡ όμως δημόσια του ζήτησε να αναθεωρήσουν τη θέση περί διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας και ότι το μόνο εθνικό πολιτικό κίνημα έτοιμα που μπορεί να υπάρχει για τους Κυπρίους είναι η ένωση με την Ελλάδα. Αυτό ζητάγανε και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και το ΑΚΕΛ της εποχής εκείνης. Δυστυχώς μετά τον Ατήλα, με την άπτεστη συμπαράσταση των Σοβιετικών, εξαναγκάσανε το ΑΚΕΛ να πάει στη θέση της ζωνικής δικοινοτικής και το ΚΚΕ δεχόταν πίεση. Ωστόσο, οφείλω να ομολογήσω, το ΚΚΕ κρατούσε αντιστάσεις. Παρά το γεγονός, κάθε φορά που ο Χαρίλαος έκανε παραχωρήσεις σε αυτή την υποχώρηση στην πίεση των Σοβιετικών, γινόταν ο κακός χαμός μέσα στο ΚΚΕ. Το ξέρω από πρώτο χέρι. Ξέρω από πρώτο χέρι. Τα ζούσα δηλαδή στη δεκαετία του 80. Γινόταν ο κακός χαμός γιατί υπήρχε μια σαφέστατη, ιδιαίτερα στους παλιότερους τότε συντρόφους, που λέγανε κάτσε ρε, εγώ έχισα αίμα για την Ένωση. Με τις διαδηλώσεις που γινόταν τότε ενάντια στη Ζυρίχη, στο Λονδίνο κτλ. Τι μου λες τώρα. Ότι είναι εθνικιστικό αίτημα γιατί κάτι τέτοιο είχε πει ο Χαρίλαος τότε και είχε γίνει η σφαγή. Και αναγκάστηκε ο Χαρίλαος να μην το ξαναπαναλάβει αυτό το πράγμα. Λοιπόν. Τώρα στην Κύπρο, στα κόμματα της Κύπρου. Τώρα στα κόμματα της Κύπρου μου κάνει εντύπωση. Εγώ δεν ξέρω, δεν έχω δει κάποιο που να έχει απορρίψει, εννοώ από αυτά που εκπροσωπούνται στην Βουλή, κάποια δύναμη που να απορρίπτει τη ζωνική δικοινότητα. Υπάρχει νομίζω μια ομάδα αυτών των μικρών κομμάτων, το ΔΙΚΟ κλπ. Οι οποίοι έχουν μια εντελώς διαφορετική άποψη πάνω σε αυτό που προσπαθεί η διεθνής κοινότητα να επιβάλλει.
Δεν ξέρω αν όμως είναι από θέση αρχής ενάντια στη διζωνική δικοινοτική. Δεν το ξέρω. Μπορεί να μην πω κάτι το, που να αδικώ κάποιον. Σε αυτή την περίπτωση, πώς το αποδέχονται τη στιγμή, γνωρίζουν ποια είναι νομοτελειακά, ποια θα είναι το αποτέλεσμα. Υπήρξε μεγάλη προσπάθεια να περάσει η αντίληψη ότι ο Κύπριος έχει εθνική ταυτότητα δική του και δεν είναι Έλληνας. Μάλιστα. Υπήρξε μεγάλη προσπάθεια, γι' αυτό φτιάξαν τα πανεπιστήμια, τα αμερικανικά και τα ανοιχτά και τα δίθεν και τα έτσι. Έχω συζητήσει με πάρα πολλούς από αυτούς, δηλαδή τους λεγόμενους Αγγλοκύπριους ή Ευρωκύπριους ή δεν ξέρω εγώ πώς να τους χαρακτηρίσεις, και τους είπα: παιδιά, όσο εσείς έχετε εθνική ταυτότητα Κυπρίου, άλλο τόσο και οι Βόσνοι έχουν εθνική ταυτότητα Βοσνίου. Έτσι, λοιπόν, με συγχωρείτε, μην τρελαθούμε τώρα. Η βοσνιακή εθνική ταυτότητα ήταν επινόηση των Αυστριακών και η δική σας εθνική ταυτότητα είναι επινόηση των Εγγλέζων. Άντε, μη τώρα, δεν ξέρουμε και στοιχειώδη πράγματα, άμα δεν διαβάζουμε, αλλά άμα φέρνεις Αμερικανοθρεμένους χαμηλότατου επίπεδου καθηγητές του γνωστού αυτού κυκλώματος. Σημητικού κυκλώματος, δυστυχώς, γιατί τον καλέσα και τον Σημίτη τώρα πριν κάποιους μήνες και μίλησε στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Ανοιχτό νομίζω, ή το Διεθνές που έχουν στην Κύπρο. Ναι. Και είπε: το μεγάλο μας πρόβλημα, λέει, είναι να διεκδικούμε, λέει, τα σύνορά μας. Λέει: ως πότε? Ο κ. Σημίτης, πρωθυπουργός Ελλάδας. Υπέρ των ανοιχτών συνόρων. Βεβαίως. Αυτό τον είχαν πρωθυπουργό. Και αναρωτιόμαστε γιατί είχαμε τα ίμια. Πάλι καλά. Πάλι καλά δεν λες. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δυστυχώς, βεβαίως ξέρω όμως ότι και Κύπροι πολιτικοί, όχι μόνο Ελληνοκύπροι, αλλά και Τουρκοκύπροι έχω γνωρίσει, που δεν αφιζητούν καν το θέμα ότι εδώ μιλάμε για Ελλάδα. Μην τρελαθούμε τώρα τελείως. Μιλάμε για Ελλάδα. Αλλά τουλάχιστον, εντάξει, πριν βάλει το ζήτημα της Ένωσης, που αυτό είναι θέμα ελεύθερης άποψης του κυπριακού λαού, πρέπει να μπει το θέμα το αυτονόητο. Αυτό δηλαδή που αφορά και είναι θεμέλιο του διεθνούς δικαίου. Δηλαδή της αυτοδιάθεσης του κυπριακού λαού. Δηλαδή ανεξάρτητη Κύπρος. Μία ενιαία αυτοδιάθεση. Ένας λαός. Είναι δυνατόν να διαχωρίσει το λαό με βάση καταγωγές και θρησκεύματα? Δηλαδή το κάνουμε σαν το Ισραήλ με τους Ιωνιστές. Που χωρίζει ο άλλος και σε κοιτάει, τι είσαι, να σε κόβει. Είσαι Άραβας. Ποιο είναι η τέταρτη γενιά σου, ας πούμε, πίσω, για να σε καταγράψει Άραβα ή Εβραίο μέσα στο Ισραήλ. Καλά, τους άλλους τους έχουν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Αλλά λέω, είναι δυνατόν, θα φτάσουμε εκεί? Και ποια είναι η διαφορά με το χιτλερικό κράτος? Δηλαδή, καταλάβω δηλαδή. Γιατί το χιτλερικό κράτος αυτή τη λογική είχε, τη φυλετική, και καθόριζε. Εσύ είσαι Γερμανός πολίτης, εσύ δεν είσαι Γερμανός πολίτης, γιατί είσαι, πώς το είναι, είσαι αρίας καταγωγής. Δηλαδή, κάτσε ρε παιδιά, μισό λεπτό. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή δεν το αντιλαμβάνονται τα κόμματα, ας πούμε, αυτή τη στιγμή, τα κυβερνώντα κόμματα. Όχι, γιατί δυστυχώς τα μεγάλα κόμματα εξουσίας έχουν διπλή εξάρτηση. Μία από τις μεγάλες δυνάμεις και δεύτερον από την οικονομική ολιγαρχία που υπηρετούν. Και δυστυχώς η οικονομική ολιγαρχία που υπηρετούσαν, που υπηρετούν και υπηρετούσαν, ήταν πάντα, δεν είχε δεθεί ποτέ με τους εθνικούς πόθους, είτε στον ελλαδικό χώρο είτε στον κυπριακό χώρο. Ποτέ. Γι' αυτό κιόλας, δυστυχώς, γι' αυτόν τον λόγο, επειδή ήταν τόσο πολύ εξαγορασμένοι και μάλιστα στην Κύπρο ήταν πιο κομπραδόρικη η οικονομική ολιγαρχία, γι' αυτό δεν υπήρξε ποτέ εθνικό κίνημα στην Κύπρο σοβαρό πριν την δεκαετία του 30-50, έτσι. Παρά το γεγονός ότι οι Κύπροι είχαν συμμετοχή στους εθνικούς αγώνες. Δηλαδή από την Επανάσταση του 21, είναι γνωστά, είναι ιστορικά γεγονότα, μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους, υπήρχαν πάντα κυπριακά συντάγματα, κύπριοι αγωνιστές που ήρθαν και πολέμησαν. Ακόμη και στο Αλβανικό. Ήρθαν Κύπροι και παρά το ότι ήταν απαγορευμένο ρητά από τους Εγγλέζους. Ναι. Τους κυνηγούσαν σε παρανομία και τα τους κυνηγούσαν. Ήρθαν οι άνθρωποι και πολεμήσανε. Στη μητέρα πατρίδα. Έλεος δηλαδή. Αυτό το πράγμα, δυστυχώς όμως, η ελίτ, είτε λέγεται εκκλησία, είτε λέγεται πολιτική, είτε λέγεται οικονομία, οι οικονομικές, πολιτικές και εκκλησιακές ελίτ δεν ήταν ποτέ δεμένες με τους εθνικούς πόθους του λαού. Γι' αυτό και δυστυχώς ήταν εύκολο μετά να επιφέρουν αυτό το διχασμό που επήλθε και μας οδήγησε δηλαδή την Κύπρο. Και όποιος λέει, εντάξει μόνο και μην μας διαφέρει, κοίτα μακράν, όπως λέει και ο Καραμάλης. Αν δεν είναι έτσι, γιατί η Κύπρο σημαίνει Αιγαίο. Ναι, γιατί αν πεις ότι η Κύπρο σημαίνει Ελλάδα, θα είναι μεγάλο ιδιατισμός. Όχι, για μένα είναι ενίος ο χώρος, είναι το φυσιολογικό της εξέλιξης. Είναι παραφύση. Το αμυντικό. Αλλά δάγμα. Αυτό είναι το εθνικό. Εγώ λέω γεωστρατηγικά τι σημαίνει. Σημαίνει ότι πάνε πακέτο αυτά τα δύο. Πάνε πακέτο. Χάνεται η Κύπρος, σημαίνει ότι χάνεται το Αιγαίο. Τελείωσε.
γεωστατηγικά εννοώ. Ναι. Έτσι. Τώρα βεβαίως για μας είναι εθνικό ζήτημα και φυσικό είναι. Είναι δυνατόν να βάζει. Ο Ζαχαριάδης νομίζω το λέει. Το 45. Να το χρησιμοποιήσουμε εδώ, γιατί κάποιοι μας το παίζουν πολύ επαναστάτες σήμερα με τσιτάτα άλλων. Λοιπόν, έλεγε το εξής. Είναι ποτέ δυνατόν να μην διεκδικήσουμε το δεκάνησα. Αλλή μόνο. Μόνο που στα δεκάνησα όμως υπήρχε εθνικό πεθυντικό κίνημα και αντίσταση. Ενάντια στους Ιταλούς. Υπήρχε. Ναι. Οπότε δεν ήταν πολύ μεγάλο κόστος για τους Ιταλούς να κρατήσουν. Χώρια του ήταν κοιτημένοι ο Ιταλικός φασισμός. Λοιπόν, είναι δυνατόν να μην διεκδικήσουμε την Κύπρο. Αυτό έλεγαν τότε. Αυτό θα... Σαν εθνικό χώρο. Με ναι, αυτή την σε αυτό μπορεί να εντάξουμε και την κίνηση τότε του Μακαρίτη, του Ανδρέα Παπανδρέου, για το ενιαίο αμυντικό δόγμα. Τον ναι, χώρο. Αυτό ο ενιαίος αμυντικός χώρος ήταν μία παρόλα. Δεν εφαρμόστηκε ποτέ, δεν υπήρξε τίποτα ποτέ. Και ήταν, κατά τη γνώμη μου, αντιστάθμισμα του τραγικού, της τραγικής επιλογής του Νταβός. Το μία κούλπα μετά την. Ναι, βέβαια. Τραγικό πράγμα. Εκεί παραδόθηκε το Αιγαίο. Νομίζω μία από τις εξαιρετικές, μία από τις πιο εξαιρετικές αναλύσεις που έγινε τότε ήταν του αντιστρατήγου τότε, ένα αποστρατεία, το Ανδρέα του Σιαπκαρά, στο Έθνος, θυμάμαι, Νοέμβριος του 1989, αν θυμάμαι καλά, ή του 87, δεν θυμάμαι, ακριβώς αυτή τη στιγμή που ανέλυε το γιατί χάσαμε το Αιγαίο με τον Νταβός. Μετά ακολούθησε η γνωστή συμφωνία Μαδρίτη με το Σιμίτη, ναι, για να μας βάλουν στο ευρώ, συμφωνία, που άνοιξε το δρόμο για τα ίμια και όλα αυτά τα πράγματα. Και... όλα αυτά βέβαια θα τα βλέπουμε πάντα σε συνδυασμό με την Κύπρο, γιατί για τον ιμπεριαλισμό είτε του Ερντογκάν είτε του οποιοδήποτε, όλα αυτά είναι ενιαίος χώρος. Έχει ενιαία γεωστρατηγική σημασία για τους μεγάλους ή τους επιστάτες τους. Και επειδή ο χρόνος, βλέπω, φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής, μπορούμε να διακινδυνεύσουμε μια πρόβλεψη. Σχετικά με τι? Με την εξέλιξη τώρα στο ρύθμισμα του Κυπριακού. Εγώ θεωρώ ότι ο κύριος Αθανασιάδης είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή. Έχει ήδη τη ρετσινιά του προδότη για τους Κυπρίους. Με το Ανάν. Το σχέδιο Ανάν. Το σχέδιο Ανάν. Εάν επιχειρήσει δεύτερο, δεν ξέρω σε ποιο βαθμό θα μπορεί να σταματήσει τους Κυπρίους. Έτσι. Γιατί εδώ υπάρχει μια πολύ μεγάλη. Εγώ αυτό που έχω δει στους Κυπρίους κάτω. Έτσι. Υπάρχει ένα μεγάλο έλλειμμα. Το οποίο μπορεί να μην έχει εμφανιστεί ως τόσο στην Ελλάδα, αλλά υπάρχει ένα έλλειμμα. Έλλειμμα πολιτικής εκπροσώπησης. Δυστυχώς όμως. Αυτό το έλλειμμα πολιτικής εκπροσώπησης δεν έχει καλυφθεί από μια πατριωτική δημοκρατική δύναμη στην Κύπρο. Αυτό το μεγάλο κενό. Και ελπίζω σε αυτό. Ελπίζω Κύπροι να πάρουν την πρωτοβουλία. Άνθρωποι δηλαδή που ακέραιο χαρακτήρα, πώς να το πούμε έτσι, ναι, εθνικής πατριωτικής αντίληψης και δημοκράτες πραγματικοί, όχι τα φασισταριά λοιπόν εκεί που τελικά τους βάλανε στην Κύπρη, στη Βουλή, σαν ένδειξη αγωνίας και απελπισίας. Δεν νομίζω ότι είναι... Όπως κάτι ανάλογο συνέβη και εδώ. Λοιπόν, αλλά και σύντο γεγονός δεν είχαν και επιλογές. Ναι. Δεν είχαν και επιλογή. Αν του είχε διαμορφώσει μια επιλογή, θα σου έλεγα εγώ αν μπαίνανε τα φασισταριά. Λοιπόν, γι' αυτό προέχει. Αν κάτι μπορεί να δώσει ελπίδα, γιατί προέχει, ακόμη και αν επιβληθεί μια τέτοια λύση. Το να έχει ένα κίνημα εθνικό, πατριωτικό, δημοκρατικό, που να θέτει το ζήτημα τη μία και ενιαία και αδιαίρετη Κύπρου, ενώνοντα τα πιο προοδευτικά και τα πιο πρωτοπόρα στοιχεία, είτε από του Ελληνικύπριου, είτε από του Τουρκοκύπριου, γιατί υπάρχουν τέτοια και του Τουρκοκύπριου. Τότε το θέμα της Κύπρου δεν έχει πεθάνει. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να ξαναμπεί στο τραπέζι, ακόμη και κάτω από τις χειρότερες προϋποθέσεις. Ξαναμπαίνει το θέμα του εθνικοπροοδευτικού από την αρχή πλέον. Μάλιστα. Και με αυτή την κατακλείδα του Γενικού Γραμματέα του ΕΠΑΜ, του Δημήτρη Καζάκη, που πιστεύουμε να μπει στα αυτιά των Κυπρίων αδερφών μας, γιατί μας ακούνε. Υπάρχουν πάρα πολλοί στην Κύπρο που μας ακούνε. Να ευχαριστήσουμε και πάλι όλους και όλες που μας ακούσατε με προσοχή και πιστεύουμε ότι φανήκαμε και σε αυτήν την εκπομπή κάπου χρήσιμη. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού. Πρώτα Θεός, δεν ξέρω, την Παρασκευή, γιατί υπάρχει μια ηλυμένη υποχρέωση για και τον Γενικό Γραμματέα.
Εάν δεν μπορέσουμε την Παρασκευή, την επόμενη. Έτσι, αλλιώς έχουμε αύριο, είμαστε μέσα στην Καρδίτσα, να το πούμε κιόλας αυτό. Ναι. Αύριο να θυμίσω στους ακροατές, στις ακροάτριες, ότι ένα κλεμμάκιο του ΕΠΑΜ, που στο οποίο ηγείται ο Γενικός Γραμματέας του ΕΠΑΜ, θα μεταβεί στην Καρδίτσα. Θα έχει στις 6.30 η ώρα μια μεγάλη συγκέντρωση, ομιλία, που θα θέσει επιτάπητος τα κέρια ζητήματα που μας αφορούν για την πατρίδα, για την ελευθερία, για τη δουλειά, για την εργασία ουσιαστικά, αλλά και για το μέλλον μας. Πιστεύω ότι θα είναι μια πολύ χρήσιμη ομιλία και εκδήλωση, και τουλάχιστον όσοι είναι στην Καρδίτσα, δεν λέω ότι οφείλουν, αλλά καλό είναι να παρευρεθούν, να ακούσουν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά, ψηλά το κεφάλι. Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Ειδησιογραφία, πολιτικός σχολιασμός, ψυχαγωγία, επιμόρφωση.